Γεια σας, καλό μεσημέρι. Τρόικα και σήμερα, λίγο μετά τις 12. Με χρήσανθο σήμερα. Ο Ψεκάκιας εδώ ψεκάζει. Και θα πάμε μαζί μέχρι και τις 2 με ειδήσεις, με σχόλια, με ρεπορτάζ, με όλη την αθλητική επικαιρότητα. Όπως πάντα, Δευτέρα Παρασκευή. Μια μέρα, ναι, Στέργιο. Μια μέρα άδεια. Άσε το παιδί να ξεκουραστεί λίγο σιγά. Πιο πολύ κουράστηκα. Πιο πολύ, βέβαια. Πάντα έτσι γίνεται. Πόρε φίλε. Μέχρι και σε σπήλαια με βάλανε. Έμενα, κατέβαινα. Ωραία ήταν όμως. Ωραία, ναι. Ωραία. Άρα. Ωραία. Η όπας βόλτα με τα παιδιά είναι ωραία. Και χωρίς τα παιδιά είναι ωραία. Όπας βόλτα γενικά. Όπας βόλτα είναι ωραία. Αλλά εντάξει. Λοιπόν, χρόνια πολλά να πούμε στο Χρύσανθο. Στέργιο. Πολύ χρόνος. Έχει γενέθλια σήμερα. 7-7. 7-7 μου το 77. Μπαίνω στο 44, Στέργιο. Λοιπόν, μην ξύνεστε τις πληγές. Και επειδή γιορτάζει σήμερα, σας δίνει δώρο ένα πακετάκι Arena Rapid. Έτσι. Για να μπαίνετε και να κερδίζετε σε όλους τους αγωνιστικούς χώρους. Δύο δίνω. Δύο. Δύο, ναι, επειδή έχω γενέθλια. Δύο δίνει λοιπόν. Στέλνετε μήνυμα. FM κενό ονοματεπώνυμο. Arena Rapid. Και ή δώρο ή διαγωνισμός οτιδήποτε. Ή Χρύσανθος. Και το στέλνετε στο 54222. Λοιπόν, με χρέωση 62 λεπτά του ευρώ. Δεν νομίζω να χρειαστεί να υπερθεματίσω πάλι για το πόσο πολύτιμο είναι αυτό το δώρο και πόσο χρήσιμο. Απλά στείλτε μήνυμα για να το κερδίσετε και μετά θα μας πείτε εσείς αν σας βοήθησε. Για μέγιστες επιδόσεις και δυνατές εμπειρίες, ευεξία και ενέργεια για τον άνδρα. Arena Rapid, στέλνετε μήνυμα. Δύο τυχεροί σήμερα θα κερδίσουν από ένα κουτάκι, πακετάκι. Λοιπόν, και όλα καλά. Τρίτη σήμερα, 7 Ιουλίου, Στέργιο, πολλά θέματα. Αρκετά, ναι. Πολλά θέματα και ποδοσφαιρικά και μπασκετικά. Θα τα πούμε στη σημερινή εκπομπή. Πολύ παίζει η λίστα με τα μέσα από χθες, παντού. Καλό είναι που βγήκε η λίστα. Επικοινωνώντας. Καλό είναι που βγήκε η λίστα για να καταλαβαίνει και ο καθένας το τι καταλάβαμε, γίνεται. Καταλάβαμε. Ναι, όχι, να καταλαβαίνει γιατί, γιατί τρώμε και χρεώματα γενικότερα. Ναι, σωστά. Και όσοι φάγανε και χρεώματα και ας πούμε ο Χατζηνικολάου, άλλα λέγανε, άλλα βλέπουμε. Παράδειγμα σου λέω, για να μην λέμε μόνο για εμάς. Τι ότι. Στη Θεσσαλονίκη. Πολλοί κόσμοι που δεν υιοθετούν την άποψη, ναι, δεν τις αποδείξεις, κάνουν λόγο για μαγείρεμα της λίστας. Λένε πολλοί. Αυτό. Επειδή περάσαν και κανιά 80 μέρες από τον όργο. Αυτό πρέπει να αποδειχθεί τώρα, εντάξει. Αυτό πρέπει να αποδειχθεί. Δεν μπορώ να το αποδείξω. Αυτό δεν γίνεται. Να σου πω κάτι. Λέει, πετάει κάποιο μια λάσπη. Αποδεικνύεται ότι η λάσπη δεν υπήρχε και μετά λέει κάτι άλλο. Να αποδειχθεί πρέπει αυτό. Ας βγάλουν τα τιμολόγια, ας βγάλουν το ένα, ας βγάλουν το άλλο. Ποιοι πήρανε, φαίνεται κτλ. Εντάξει. Πήρε ο Λίμπρο, πήρε τα λιράκι και πανηγυρίζουμε. Τα λιράκι και πανηγυρίζουμε. Και ο Βήμα FM που έχει κλείσει εδώ και 3 χρόνια πήρε 2.000. Εντάξει, Στέργιο. Εντάξει, βέβαια. Τα 2.000 τώρα δεν είναι αυτό. Έχει κλείσει, Χρήσανθε. Ο Όμιλος πήρε τέτοιο. Έχει κλείσει. Τέτοιο. Είναι κλειστό εδώ και τέτοιο. Εντάξει, και άλλοι πρέπει να θεωρούν τον εαυτό του ρηγμένο, γιατί κάναν τόσο αγώνα τόσο καιρό, τόσα χρόνια. Α, βέβαια. Στέργιο. Τεράστιο αγώνα και προφανώς δικαιολογημένα νιώθουν τα παιδιά ρηγμένα. Πάντως στη Θεσσαλονίκη, από ό,τι είδαμε, ποιος υπάρχει το Μετρόπολης και Λίμπερο, υπάρχει μια διαφορά μικρή. Ανάμεσα στους δύο, 33-5. Αλλά εντάξει, ομίλου. Τι 33. Χιλιάρικα. Με 5. Εντάξει, σου πει εγώ έχω κροματικότητα 10% και εσύ έχεις 5. Ναι, και. Γι' αυτό. Α, έτσι πάει το. Ωραία. Και τα site λοιπόν που είναι πρώτα. Γιατί πήρε και το site. Όλα πήρανε, εντάξει. Εμείς δεν πήραμε στα site. Εντάξει, τι να κάνουμε. Όμιλος 0. Τέλος πάντων. Λοιπόν, το θέμα είναι ότι και το. Ο Μωυσής πήρε αρκετά. Και το ότι μπαίνει. Ποιος είναι ο Μωυσής πάλι. Ο Φιλελεύθερος. 180 χιλιάρικα πήρε. Ο Φιλελεύθερος είναι εφημερίδα, τι είναι, site. Το θέμα είναι. Η εφημερίδα πουλάει 2.000 φύλλα τη βδομάδα. Πήρε 80 χιλιάρικα για την εφημερίδα. 40. Και το site άλλα τόσα. Και όχι Μωυσή, εγώ θα τον έγραφα. Ναι. Εντάξει. Ο Θεός επί της γης έγραφε. Ναι, αλλά στην απάντησή του είδες τι λέει, για να είμαι σωστή. Ότι άλλες εφημερίδες λέγανε ότι είναι κλειστές και ότι είναι σε πτώχευση και βγάλαν τους εργαζόμενους στα 800 Στέργιο και βγαίναν κανονικά. Μάλιστα. Αυτό είναι απάτη, λέει ο κύριος Μαυρίδης, ο εκδότης σε καλή μεριά του Φιλελεύθερου. Τα 140 χιλιάρικα. Δηλαδή, τέλος πάντων, λέει: εγώ έχω 95 εργαζόμενους και τζίρο 3,2 εκατομμύρια ευρώ. Άμα έχει 95 εργαζόμενους, Στέργιο. Και δεν τους έβγαλα στο 800. Α, άμα Στέργιο. Ούτε έβγαζα, ας πούμε, έντυπο με 12 σελίδες. Να τις γράφει ένας. Ο Ευαγγελάτος τα έπαιρνε αυτά που τον κατηγορούσαν. Τα πήρε. Γιατί έφαγε πολύ ξεφωνητό άνθρωπος. Τα πήρε. Πήρε και ο Ευαγγελάτος. Πήρε σημαντικό ποσό. Αυτά που λέγανε. Δεν ξέρω αν πήρε 300. 800 που λέγανε. Όχι, δεν πήρε τόσο. Ωραία.
Δεν πήρε τόσα. Σε καλή μεριά. Σε καλή μεριά. Τα πήρανε. Ναι. Okay. Αλλά πήρανε αρκετοί, είτε site τα οποία δεν υπάρχουν. Κανάλια που δεν υπάρχουν. Είτε site τα οποία μας λένε όντως, όπως γράφει εύστοχα ο συνάδελφος του SDNA, τι κραγιό να βάλουμε, τι μαγιό να βάλουμε, πόσο αέρινη ήταν η μαρέβα, διάφορα τέτοια. Εντάξει. Και είπαμε, άλλοι κάναν αγώνα τρομερό όλα αυτά τα χρόνια, με τις σουστανέλες και με τα γιαταγάνια, και λογικό είναι να νιώθουν τα παιδιά αυτό λίγο είναι η μία αδικημένα. Πλευρά. Η άλλη πλευρά, ότι πήρε το ντοκουμέντο 3 εκατομμύρια που είπε ο Καλογρίτσας. Αυτό είναι όντως μία πλευρά που πρέπει να αναφέρουμε. Εννοείται. Τι απάντησε ο Βαξεβάνης? Γιατί δεν τα έβλεπα σε τίτλους επειδή ήμουν στο. Ότι φτιάχτηκε εφημερίδα με. Και ότι από εργαζόμενος έγινε ιδιοκτήτης. Ωραία πράγματα είναι αυτά. Μια χαρά. Έτσι θα κάνουμε και εμείς εδώ, Κώστα. Λοιπόν, μαζί με μας λίγα είναι... λόγια όλοι τρώνε εκτός από εμάς. Με λίγα λόγια. Όπως λέω με το φίλο μου, όλοι είναι μέσα κάπου, από εδώ, από εκεί, αυτά. Να, δεν έχουμε άγχος. Αχ, καλέ και τα λοιπά. Όλοι είναι διαπλεκόμενοι κάπου και εμείς κρατάμε το σταυρό του. Ναι, αλλά δεν έχουμε άγχος, Κώστα. Εννοείται. Εννοείται. Λοιπόν, ας πρίσουν τα γένια μας. Εμείς θα βρούμε άλλο τρόπο για να πολλαπλασιάσουμε τα έσοδά μας με τον Κώστα. Ιντερβέτεν, κυρίες και κύριοι. Ναι. Κορυφαία πλατφόρμα σε mobile και tablet. Τεράστια γκάμα παιχνιδιών σε καζίνο και live καζίνο. Εκατοντάδες επιλογές από εκπληκτικά παιχνίδια slots από 10 διαφορετικούς καζίνο providers. Κορυφαίες αποδόσεις στα φαβορή. Υπηρεσία Cash Out Live Streaming. Επίσημος χορηγός της ελληνικής Super League. Την Παρασκευή, μετά την εκπομπή μας, υπήρξαν μια σειρά ανακοινώσεων, αν μου επιτρέπετε να ξεκινήσουμε από αυτό. Γιατί ναι, 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 ναι. Από την ΠΑΕ Άρης. Νομίζω ότι έχει πραγματικά ξεμπροστιάσει την ΕΠΟ. Όχι τόσο με την ανακοίνωσή της στην αρχική η ΠΑΕ Άρης, όσο με την απάντηση που έδωσε η ΕΠΟ. Μιλάμε για απάντηση ΕΠΟΣ, η οποία στην ουσία την ξεβράκωσε στα μάτια όλων, τουλάχιστον όσων θέλουν να δουν την πραγματικότητα. Γιατί πάρα πολύ απλά η ΠΑΕ Άρης σημείωσε ότι δεν γίνεται να κάνετε λάθος στην περίπτωση του Ντουρμισάη, αλλά είπε και κάτι πάρα πολύ σημαντικό, το οποίο το είπε για πρώτη φορά, ότι υπήρχε έγγραφο της Ελληνικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας, το οποίο κοινοποιήθηκε νωρίτερα στην ΠΑΕ Άρης και ανέφερε για τις οφειλές των παικτών κτλ. Και το πραγματικό το έγγραφο της απαγόρευσης, της ποινής δηλαδή, είναι αυτό το χαμένο που λέμε, δεν πήγε ποτέ. Και πώς γίνεται να έχει πάει η προειδοποίηση και να μην πηγαίνει η ποινή στην ΠΑΕ Άρης, εν ολίγης τα λέω έτσι, ότι αυτό περιέγραψε η ΠΑΕ Άρης. Και σημείωνε ότι αυτό, αν μη τι άλλο, είναι, αν όχι λάθος, κατά λάθος, στοχευμένο, επίτηδες κτλ. Και θα πρέπει να αποδειχθεί τι από τα δύο είναι. Αν δηλαδή υπάρχει ευθύνη, αυτό που λέμε, με εξαμελίας, ή αν υπάρχει ευθύνη με δόλο. Στην ουσία αυτό περιέγραφε η ΠΑΕ Άρης στην ανακοίνωσή της. Και απαντάει η ΕΠΟ ότι δεν έχει κάνει κανένα λάθος, δεν υπάρχει τίποτα που να έκανε λάθος και ότι όλα τα κάνει καλά και προσπαθεί με ρεαλιστικές λύσεις και τα λοιπά, μία ανακοίνωση ό,τι να είναι. Ενώ πριν από 15 μέρες ο ίδιος ο υπεύθυνος του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΠΟ, τώρα μου ξεφεύγει το όνομά του, αυτός από την Κομωτίνη, πώς το λένε, Στεριό, που ξεχνάω. Τέλος πάντων, ο άνθρωπος της ΕΠΟ, τέλος πάντων, είπε ότι κάνουμε, ότι χάθηκε το χαρτί. Από αυτό το μάθαμε, ότι χάθηκε το χαρτί. Και ότι διενεργούμε ΕΔΕ για να δούμε ποιος υπάλληλος έκανε το λάθος και διάφορα άλλα τέτοια. Ενώ λοιπόν υπήρχε παραδοχή ότι έγινε το λάθος. Μόλις τους είπε η ΠΑΕ Άρης, το λάθος είναι επίτηδες ή κατά λάθος κτλ. Και λένε ότι τελικά δεν κάναμε τίποτα και κάναμε λάθος. Εκεί ξεμπροστιάστηκε για μένα η ΕΠΟ και είναι πάρα πολύ σημαντικό το γεγονός αυτό, γιατί βρισκόμαστε και παραμονές εκδίκασης για το ΚΑΣ, που θα οριστεί τέλος πάντων όποτε οριστεί από το ΚΑΣ, και νομίζω ότι έχει αποκτήσει ο Άρης ένα επιπλέον όπλο εκεί. Μετά την ΕΠΟ τ' άκουσε και η κυβέρνηση με ανακοίνωση που δεν έχει βγάλει παρόμοια ομάδα η οποία θεωρείται φίλη της κυβέρνησης και μας αβαντάρουν και διάφορα άλλα τέτοια. Δεν έχει υπάρξει τέτοια ανακοίνωση, τόσο δρυμή ανακοίνωση για τον Γερά Πετρίτη. Ούτε ο ΠΑΟΚ όταν έγινε το σκηνικό με την τροπολογία και όλα αυτά έβγαλε τέτοια ανακοίνωση, η οποία ίσως και να εξέπληξε πολλούς, αλλά είναι στην κατεύθυνση το ότι ο Άρης δεν γίνεται
όλο αυτό το διάστημα να ακούει μόνο θα. Δεν γίνεται μάλιστα ο Άρης επί 10-15 μέρες και τον τελευταίο μήνα να ακούει από οπαδούς άλλων ομάδων ότι ευνοείται από την κυβέρνηση στο συγκεκριμένο κομμάτι και μας σώζει, ενώ στην ουσία του πράγματος, πέρα από μία επιστολή, δεν έχει γίνει τίποτα άλλο. Και θα πρέπει να αντιληφθεί και η κυβέρνηση και να καταλάβει ότι σε αυτά τα ζητήματα, είτε μιλάμε για τον ΠΑΟΚ είτε μιλάμε για τον Άρη, όσα μένουμε σπίτι και αν υπάρχουν, οι φωνές που σχετίζονται με τον ΠΑΟΚ, τον Άρη, τον Ολυμπιακό, τον Παναθηναϊκό, την ΑΕΚ κτλ. Δεν μπορούν να συγγίσουν επειδή έτσι θέλουν κάποιοι. Στη συγκεκριμένη περίπτωση λοιπόν ο Άρης είναι πάνω από τη Νέα Δημοκρατία, την κυβέρνηση, το ΣΥΡΙΖΑ ή οποιοδήποτε άλλο κόμμα και θα πρέπει να το καταλάβουν αυτό και να πρέπει να το καταλάβουν και οι πολιτικοί εδώ. Όσο φίλοι μου ή εχθροί μου είναι κάποιοι, εδώ στη Θεσσαλονίκη, φίλοι βουλευτές οι οποίοι έχουν πάθει αφωνία, θα πρέπει να αντιληφθούν ότι τα θέματα που σχετίζονται με τον Άρη, που μιλάω εγώ αυτή τη στιγμή, φαντάζομαι το ίδιο λέει και ο Στέριος για τον ΠΑΟΚ, δεν θα μπουν κατά το χαλάκι. Ούτε με μένουμε σπίτι, ούτε βγαίνουμε από το σπίτι. Και θα πρέπει επίσης να καταλάβουν οι της κυβέρνησης ότι αν δεν θέλουν να κάνουν κάτι, είναι χειρότερο το να υπόσχονται θα το κάνουν και μετά να το αμελούν. Ας μην έλεγαν τίποτα. Ας έλεγαν παιδιά, είναι το αυτοδιοίκητο του ποδοσφαίρου και δεν μπορούμε να επέμβουμε κτλ. Μικρότερο θα ήταν το κόστος για αυτούς τώρα. Τώρα είναι μονόδρομος. Ή θα το λύσουν, ή θα είναι απέναντι. Ας επιλέξουν το δρόμο που θέλουν να επιλέξουν. Γενικότερα, βέβαια, νομίζω ότι υπάρχει μια υποτίμηση εδώ της Βόρειας Ελλάδας, γενικότερα. Αλλά τέλος πάντων. Άντε. Εντάξει. Άνοιξε σταθμός του μετρό. Ναι. Κορυδαλός, Νίκαια και Αγία Βαρβάρα και δεν ξέρω πού αλλού. Εντάξει, εύκολο είναι αυτό. Καταλαβαίνεις τι γίνεται. Δεν καταλάβω. Βλέπω όμως την ίδια στιγμή. Βλέπω την ίδια στιγμή. Στέργιο, διάβασα. Και έκαναν οι άνθρωποι και καλά κάνανε και φωνάζανε γιατί καθυστέρησε το έργο να ολοκληρωθεί. Ναι, απλά σου λέω ότι. Δηλαδή, σαν να μιλάμε τώρα εδώ, φαντάζομαι με βάση χιλιομετρική απόσταση. Αναλογικά να είχαμε σταθμό του μετρό στο Κορδελιό ή ξέρω εγώ πού να σου πω. Στην εξοχή ή στον Τρίλοφο. Απλά θα πω για το μετρό. Καταλαβαίνεις τι γίνεται. Για το μετρό γιατί είναι επίκαιρο. Θεσσαλονίκη. Ποια Θεσσαλονίκη, ρε φίλε. Θα πω για το μετρό γιατί είναι επίκαιρο ότι σήμερα υπήρξε. Κατέθεσαν ασφαλιστικά μέτρα για να μην γίνει το μετρό στη Θεσσαλονίκη. Μία χριστιανική ένωση, κάτι κτλ. Και μία αρχαιολογικών το ένα τ' άλλο ώστε να μην βγουν και ξανατοποθετηθούν. Τα αρχαία ευρήματα. Δηλαδή υπάρχουν κάποιοι άνθρωποι στην πόλη μας που προσπαθούν με κάθε μέσο και τρόπο να μην αποκτήσουμε μετρό. Δεν θέλουν αυτοί οι χρήστες όμως που δεν έχουμε μετρό. Όχι, η εκκλησιαστική και αυτό κτλ. Αυτοί το καθυστερούν απλά μερικές φορές. Εγώ εννοείται πως δεν στεναχωριέμαι και δεν θυμώνω επειδή οι άνθρωποι στον Κορυδαλό και στην Νίκαια έχουν μετρό. Μπράβο τους και μακάρι να έχουν όλοι οι άνθρωποι να εξυπηρετούνται. Γιατί διάβαζα πόσο θα μειωθούν οι αποστάσεις από την Νίκαια μέχρι το κέντρο, την Ομόνοια, αυτά με το μετρό θα περνάει 4 λεπτά. Εντάξει, να τα βλέπουν αυτά εδώ οι συμπολίτες μας μαζί και αυτοί και εμείς που ακόμα παιδευόμαστε με δύο δρόμους. Έτσι είναι. Καταρχήν να σου πω κάτι, αν γίνει αυτό το μετρό και με τον προαστιακό που λένε εδώ στη Θεσσαλονίκη. Ποιο προαστιακό, στη δηλαδή. Γέφυρα εκεί θα φτάνει. Θα αφήνω τα μάξιμο και θα παρκάρω στέριο και θα έρχομαι σε 4 λεπτά. Το 2074 που θα γίνει. Μα δουλεύουν κανονικά. Λοιπόν, αυτά σε σχέση. Να τους φυλάτε τα χέρια όταν έρχονται. Πράσινους, μπλε, κόκκινους, πορτοκαλί. Όταν έρχονται στην πόλη σας να τους φυλάτε τα χέρια. Και να κάνετε τεμενάδες. Έτσι. Λοιπόν. Κάντε βόδια. Αυτά. Άσε με ρε Χρυσάνθη. Λοιπόν, αυτά σε σχέση. Κάθε μέρα να έρθεις εσύ από εκεί πέρα με την κίνηση, εγώ από την άλλη, ο Κώστας από εδώ, γιατί 50 χρόνια μας έχουν υποσχεθεί ένα μετρό 7 χιλιόμετρων. Και βγαίνει ο πρόεδρος και λέει, τον Απρίλιο του 23 θα έχουν οριμάσει συνθήκες για να έχουμε μετρό. Ποιον Απρίλιο του 23, ρε φίλε. 20 έχουμε ακόμα. Κοντά είναι το 21 άνοιξε την Λακούβα Κούβελας. Το 1821. Με καποδίστρια τέτοιο. Άσε με τώρα. Κούβελας, Κούβελας. Τρέχουν οι εξελίξεις στον Ηρακλή. Προχωράει η νέα ΠΑΕ, διαβάζω. Άντε, Κλάρα, ερχόμαστε. Ερχόμαστε. Λοιπόν, αφού ο Κώστας δεν μας λέει τίποτα. Ποια νέα ΠΑΕ. Με αμύωτο ρυθμό τρέχουν. Παιδιά, εγώ σας είπα εδώ και δύο μήνες ότι ερχόμαστε. Δεν φωνάζω και με κοροϊδεύετε. Μάλιστα μετά από πρωτοβουλίες του Υφυπουργού Εξωτερικών Μακεδονία Στράκη Θόδωρο Καράοκλου. Πραγματοποιήθηκε η θέση ξενοδοχείο συγκέντρωση παραγόντων του Ηρακλή με φόντο την επόμενη μέρα. Mm. Η επανεκκίνηση προχωράει. Προχωρημένο επίπεδο για το εγχείρημα απόκτησης νέας εταιρικής ταυτότητας από ΠΑΕ, αφημί δηλαδή, η οποία θεμελιώνει δικαίωμα συμμετοχής της ομάδας στη νέα Β' Εθνική. Μια χαρά. Προχωρούν τις προσπάθειες οι οικιανόλευκοι. Πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί τα θέματα, είπαν εκεί στη συνάντηση, μέχρι τις 15 Ιουλίου. Άρα, όντως, Κώστα την εβδομάδα ξεκαθαρίζει. Παιδιά, εγώ σας είπα ότι αύριο ξεκαθαρίζει, σας είπα.
Δεν σας έλεγα τόσο καιρό, σύντομα ξεκαθαρίζει. Με γνώμονα φυσικά να μην προκύψει θέμα αναβίωση χρεών του παρελθόν, εννοείται. Πώς θα γίνει αυτό. Χιόνι όλε. Αφού εδώ τώρα εδώ είμαι και ο Άριστα. Τσιμπιέ το πελέ. Που δεν είχε 5 χρόνια τίποτα και τώρα περίμενε. Θα έρθει τώρα στην ΑΕΚ, περίμενε. Στην ΑΕΚ, στη Λάρισα, θα αρχίσουν να έρχονται τώρα, περίμενε. Αν δεν γίνει με τον Άρη. Πρέπει να μαζευτούν και τα λεφτά για να τα πάρει η νέα εταιρική ταυτότητα, έτσι. Η ομάδα τέλος πάντων θα δώσει την εταιρική της ταυτότητα. Πρέπει να μαζευτούν κάποια λεφτά. Πρέπει να γίνει ομάδα. Πρέπει να νανά. Πρέπει να νανά. Πρέπει να το ένα, πρέπει να το άλλο. Είναι κανένα 700. Λέω εγώ. Το σύνολο είναι τόσο. Είναι κανένα 700. Πού είναι το 700? 700 αρχικά. 700 αρχικά. Πού είναι το 700? Και άμα βγουν και τα χρέη. Ερχόμαστε. Ναι. Η FIFA τα στέλνει και μέσω mail στην ΕΠΟ, λέει ο φίλος ο 6938. Μόνο ταχυδρομείο παίζει, ρωτάει. Μας δουλεύουν. Μόλις ξεμπερδέψουμε οι αγωγές να πέσουν βροχή στην ΕΠΟ, να είναι δεμένες. Κοίταξε να δεις. Δεν έχετε με χαρτί. Το χαρτί το λέμε. Έτσι το λέμε. Να καταλαβαίνετε. Με email έρχονται. Δίκην έκφρασης. Απλά δεν γίνεται. Για οποιαδήποτε ομάδα τώρα, να εγκαλείται η ομάδα και να τιμωρείται η ομάδα όταν η αλληλογραφία της ομάδας απαγορεύεται να γίνει απευθείας και μπορεί να συμβεί μόνο μέσω της Ελληνικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας. Όταν λοιπόν η Ελληνική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία δεν στέλνει το συγκεκριμένο έγγραφο στην ομάδα, πώς δεν τιμωρείς? Αφού δεν μπορώ εγώ να απευθείας. Μπορεί ο Κούση να κάνει απευθείας. Χρυσανθέ, ναι. το χαρτί δεν είχε αποδέχτηκε τον Άρη. Όχι. Πώς όχι, ρε Χρυσανθέ. Όχι, η τιμωρία πάει. Όχι, πήγε μόνο εκεί. Την παλιά πάει Άρης πήγε, Κώστα, χωρίς να υπάρχει τέτοιο επικοινωνία. Στην παλιά. Μπείτε στο παλιό mail. Και μετά. Μπείτε στο παλιό mail. Δεν υπάρχει. Το δικό σου είχε, παιδιά. Ναι. Και μετά πρόσεξε λίγο. Αυτό λέει ο Άρης. Ότι υπήρχε και για τη νέα, ΠΑΕ χαρτί. Που έλεγε για τη νέα ΠΑΕ. Και έλεγε, παιδιά, είναι ότι. Και ότι η νέα ΠΑΕ. Και ούτε αυτό στάλθηκε. Αυτό δεν στάλθηκε στον Άρη. Μισό λεπτό, ρε φίλε. Σε μένα πώς έρχονται όλα δηλαδή και στον Άρη δεν πήγε. Μέσω ΕΠΟ. Είναι άλλο το ποδόσφαιρο προφανώς. Μα το λέει. Μα το παραδέχτηκε και η ΕΠΟ. Είμαι λίγο καχύποπτος αυτό. Καλά, είσαι καχύποπτος, αλλά μέσω της Ελληνικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας γίνεται, Κώστα. Γιατί δεν γίνεται σε έναν εμπλεκόμενο να μην σταλεί ποινή. Σου ξαναλέω. Και τον τιμωρεί κιόλας. Δεν ενημέρωσε. Ήμουν στο ποδόσφαιρο, δεν έρχεται στην ομάδα, πάει στην ΕΠΟ και η ΕΠΟ το στέλνει. Μέσω της ΕΠΟ έρχεται. Δηλαδή αυτό που λέει το ΣΕΣΕ που λέμε, δεν έρχεται στο mail της ΠΑΕ, δηλαδή άμε τιμώρησε FIFA για να δω κτλ. Πάει στην ΕΠΟ, περνάει από πρωτόκολλα και η ΕΠΟ το στέλνει στον Άρη. Κάποιος κάτι, ένας δικηγόρος, κάτι, ένας μάνατζερ, αυτοί όλοι φωμένοι είναι, τα μαθαίνουν. Αυτό το κάποιος κάπου λοιπόν ήταν ο Άρης και του λέει, ρε παιδιά, μας είπαν η FIFA. Ότι τιμωρηθήκατε. Η παλιά ΠΑΕ είναι, μην ανησυχείτε. Α, έλεγε ο Άρης τότε. Έλεγε, όχι, η ΕΠΟ στον Άρη και ο Άρης εμάς. Η παλιά ΠΑΕ είναι, μην ανησυχείτε. Και λέει ο Άρης να αρχίσει το αυτό, λέει ο Άρης. Στα λόγια όμως, Χρήστα, θα ξέρεις ότι κανείς δεν μπορεί να σε δικαιώσει. Εδώ είναι το λάθος του Άρη. Εδώ είναι το λάθος του Άρη. Είναι, αλλά πρόσεξε λίγο. Στα λόγια και εμείς. Μα και στην πράξη σου λέει ότι το χαρτί που αφορούσε τη νέα ΠΑΕ, σου λέει ο Άρης, και η ΕΠΟ, όπως βλέπεις, δεν απάντησε σε αυτό το κομμάτι. Το γράφει στην ανακοίνωσή του. Το mail που αφορά τη νέα ΠΑΕ. Που λέει, κοίταξε να δεις, δεν με νοιάζει που είσαι η νέα ΠΑΕ, είσαι υπόχρεη κι εσύ. Αυτή είναι η απόφαση μου ως FIFA. Αυτό το χαρτί λέει ο Άρης δεν ήρθε. Και η ΕΠΟ δεν απαντάει να πει τι λες, ρε φίλε. Ρε ξεφτυλισμένε το έστειλα 15 Τετάρτου. Βγάλω με αυτό την φωτοτυπία και πες να το. Σας το έστειλα. Τι λέτε, γκάγκες εκεί στη Θεσσαλονίκη. Σας το έστειλα. Να το χαρτί. Εκεί φαίνεται η ενοχή της. Το Άρης στην ανακοίνωση το λέει ξεκάθαρα. Ότι δεν το στείλανε. Μου έστειλε το χαρτί που να λέει νέα ΠΑΕ. Τη νέα ΠΑΕ. Το αφημί τάδε. Ακούγεται λίγο παιδικό. Παιδικό ή ύποπτο, Κώστα, ακούγεται. Παιδικό ή ύποπτο. Αυτό λέει ο Άρης στην ανακοίνωσή του. Και η ΕΠΟ έλεγε. Προσπαθούμε να αντιμετωπίσουμε. Η ΕΠΟ τι είπε, αλήθεια. Τι είπε, ότι. Δεν απάντησε τίποτα επί της ουσίας. Και είπε ότι προσπαθούμε να αντιμετωπίσουμε με ρεαλιστικό τρόπο τα προβλήματα ομάδων. Και είναι στα πλαίσια της συκοφάντησης και τέτοια. Όπως απάντησε στον Ολυμπιακό. Το πάει εκεί η ΕΠΟ. Είσαι στον μπλοκ του Ολυμπιακού, εσύ άρα. Θες να με συκοφαντήσεις. Στην ουσία μπορείς να απαντήσεις. Ωραία, θέλω να σε συκοφαντήσω. Λέω ψέματα. Ξεπρόστιασέ με. Ξεφτύλισέ με. Να ξέρει και ο κόσμος του Άρη ότι τον κοροϊδεύει ο Καρυπίδης. Και μια φίλη μου έτσι έλεγε. Τι Πέπε, τη έδινε αρένα ράπη, αφού τα πήρε. Ξεφτύλισέ με. Όταν έγινε ανάκληση του δελτίου. Ναι. Και έκανε ο Άρης προσπάθεια να το πάρει πίσω. Εκεί δεν ψάχτηκε ο Άρης όσο δεν πάει άλλο, ας πούμε, να δει τι γίνεται. Εκεί, φίλε, πήγε στο δυτικό της ΕΠΟ. Πήγε ακριβώς εκεί που επιτάσσει ο νόμος. Ο νόμος, όταν έχει τέτοιο πράγμα, σου λέει ότι πρέπει να πας στο δυτικό δικαστήριο της ΕΠΟ. Δεν μπορεί να πας πουθενά άλλο. Πριν πάει, δεν το ψάξει ο Άρης. Τι να ψάξει. Τιμωρία, πότε ήρθε. Να ψάξει το τιμωρία. Το ψάξε.
Δεν βρήκε κάτι το μεμπτό να τον βουλευτή να πήρε παιδιά από τον Άρη. Το βρήκε το μεμπτό Άρης. Από τότε το είχε βρει ο Άρης και από τότε το ξέρουμε. Αλλά τι να κάνεις όταν πρέπει να είσαι μαζί με την ΕΠΟ στη FIFA. Τι να κάνεις, να πας να ορμήξεις την ΕΠΟ τότε. Τι να κάνεις, να τιμωρηθείς 100%. Προσπαθούσε να μην τιμωρηθεί. Αυτό προσπαθούσε. Βλέπει ότι τον κοροϊδεύουν όμως. Αυτά. Μάλιστα. Τι άλλα νέα. Άλλα νέα, έχουμε αρένα rapid να πάρετε. FM και όνομα τεπώνυμο, αποστολή στο 54-222-62 λεπτάκια το κόστος ανά μήνυμα. Θα πάμε στο break αμέσως τώρα. Όταν επιστρέψουμε ο Κώστας θα μας πει τι θα γίνει στον Ηρακλή. Ποιος Κώστας, ρε φίλε, έχετε εδώ... Έχω Κάς, έχει Φερέιρα, έχει Πάμπλο. Μάζερ Φερέιρα, έχω έχει Πάμπλο. Σύζυγο Πάμπλο Καρσία. Τι, έχει τέτοια ρεπορτάζ. Μήνυμα της Λάουρα. Μήνυμα. Η Λάουρα, βέβαια. Ωραία. Τον προωθείτε δηλαδή τον Πάμπλο. Σιγά σιγά. Για τη θέση του Φερέιρα. Αν τον προωθείτε, εμείς καταγράφουμε. Δεν προωθώ τίποτα. Τον προωθείτε. Γιατί. Και εμείς προωθούμε κατά καιρούς. Δεν έχει τέτοιο. Τι? Οτιδήποτε αφορά τον Πάμπλο διαφέρει διαχρονικά. Δεν έχει δίπλωμα. Δεν έχει δίπλωμα. Θα πάρει δίπλωμα. Θα πάρει δίπλωμα. Μάλιστα. Ωραία. Πάμε στο break εμείς για να πάρουμε κανένα φραγκάκι. Μη κρατικό και επανερχόμαστε. Πάμε. Τι καθόμαστε. Λοιπόν, τόσα θέματα έχει. Κενό, ονοματεπώνυμο στο 54-222. Δύο κουτάκια Arena Rapid θα κληρώσουμε σήμερα. Μπορώ να στείλω εγώ. Αδερφό που έχει στείλει. Δεν δικαιούμαι εγώ, FM το ονοματεπώνυμό του και τρελό σεξάκι λέει. Έτσι. Μπράβο φιλαράκι μου. Μπράβο φιλαράκι και μου. Θα και και με αέρα το. Και σας έχω πει, δεν θα ντρέπεστε γκαγκαούγκες. Θα είστε με ψηλά το κεφάλι. Μη μασάτε. Εντάξει, δεν είπαμε να φωνάζετε σε όλο τον κόσμο ότι παίρνω Arena Rapid και τα λοιπά και αυτά. Και ιδίως όσοι είστε και νεαροί, πιτσιρικάδες και τα λοιπά. Όλο γεμάτο βιταμίνες και τέτοια. Είναι θετικό προϊόν, είναι μια χαρά. Δεν χρειάζεται να σου κάνει πίκι πίκι πόκο πόκο. Θα έχετε ευεξία και ενέργεια. Στο επόμενο τίγιο του Arena Rapid θα υπάρχει το πίκι πίκι πόκο πόκο. Ναι. Δεν υπάρχει περίπτωση. Άμα θέλετε εγώ τώρα και... κάνω ένα καινούριο σπότ ενώπιση Σεπτεμβρίου. Ναι, ωραία, βάλτε με. Άμα θέλετε να κάνετε λοιπόν και καλό πίκι πίκι πόκο πόκο. Ναι. Εντάξει, θα πάρετε Arena Rapid. Αλλά είπαμε, δεν θα ντρέπεστε. Έτσι. Θα παίρνετε στο φαρμακείο και θα λέτε και την κοπέλα στο τέλος που είναι όλες. Μία και μία έχω προσέξει. Ναι. Μπράβο. Δεν είναι όλες και όλες μία και μία. Εντάξει, τα είναι εξαιρέσεις που επιβεβαιώνουν τον κανόνα. Σωστό. Λοιπόν, και μπράβο στις φαρμακευτικές σχολές της χώρας. Μπράβο που έχουν το επίπεδο τόσο υψηλό. Ενώ επιστημονικά, ρε σαλιάριδες και εσείς αμέσως. Λοιπόν, μπράβο, θα πηγαίνετε και θα λέτε Δεσποινής, το και το και είμαι έγκυος. Τελειώσαμε. Δύο πακέτα. Πόσο κάνει, ορίστε παρακαλώ. Α, και βλέπω είστε όλη την ώρα όρθια. Τι ώρα σχολάτε να σας πάω για ένα καφέ. Το πολύ πολύ να σου πει, ξέρεις δεν μπορώ, θα έρθει το αγόρι μου, δεν είναι αυτό και, τα... και τι έγινε. Και δίπλα φαρμακείο έχει, Στέργιο. Έτσι. Ναι. Δηλαδή, εγώ ας τα μαθαίνω, γίναμε 50 χρονών για να τα μάθω. Ο Μιχάλης, ο γνωστός ακροατής μας, ναι, και ναι. Ακροατής του είμαστε και εμείς, είμαστε ακροατές. Μπράβο. Λέει, χρόνια πολλά και καλά, με πίκι πίκι πόκο πόκο. Ναι. Ναι. Ευχαριστώ, Μιχάλη. Όσο υπάρχει πίκι πίκι πόκο πόκο, όσο υπάρχει πίκι πίκι πόκο πόκο, πρώτον, οι παντρεμένοι, να ξέρετε, κερδίζετε τουλάχιστον ένα μήνα ηρεμίας. Έτσι. Τουλάχιστον ένα μήνα ηρεμίας, Στέργιο. Γιατί σε βλέπω λίγο έτσι αυτό. Με το πίκι πίκι πόκο πόκο. Με πίκι πίκι πόκο πόκο, ναι, τελειώσαμε. Πίκι πίκι πόκο πόκο μια φορά τη βδομάδα. Μια φορά τη βδομάδα. Αν μετά έχεις όλη τη βδομάδα την έχεις μπροστά σου. Ναι. Εάν πας και ταξίδι, Χρήσανθε. Ναι. Α, μπράβο, ευχαριστώ. Αν πας και ταξίδι. Και κοιμήσεις τα βορρά. Αν πας και ταξίδι. Αν πας και ταξίδι. Και μόνο σου, μόνο σου. Και πίκι πίκι πόκο πόκο. Πας για δύο εβδομάδες ρεπό. Ηρεμίας. Εσύ που πήγες μια εβδομάδα. Ένα μήνα είμαι άνετος. Λοιπόν. Εγώ φίλε εκεί που πήγα κανονικά δικαιούμαι 6 μήνες. Λοιπόν. Γιατί πήγα στους Παξούς. Ναι. Και καταλαβαίνεις. Και μόνοι μας χωρίς τα παιδιά και πίκι πίκι πόκο πόκο. Και πίκι πίκι πόκο πόκο. Ένα εξάμηνο ηρεμίας. Ούτε μουρμούρα ούτε τίποτα. Γιατί έβγαλες τα παπούτσια σου μέσα. Αφήνεις την Έλλη πάνω στον καναπέ. Και τελειώσαν αυτά. Τι θέλεις να φας. Να σου κάνω ένα καφέ. Να σου κάνω ένα καφέ. Να σου κάνω ένα καφέ και τα... Σου παρήγγειλα από το Αμίκελ αυτό. Ναι, ναι, και από τα τέτοια. Δεν κάνει η Βικτόρια καφέ τώρα. Όχι, ρε Βικτόρια, ούτε με βλέπει, δεν ασχολείται. Εμένα λοιπόν, μου κάνει ένα καφέ. Μπαμπά, δώσε ένα κοσάρικο και τέτοια. Α, πάω βόλτα. Εντάξει. Λοιπόν, έχουμε μπαλίτσα και σήμερα. Μπαλίτσα. 6 ώρα αγωνίζεται η K15 του ΠΑΟΚ με τον Ατρόμητο. Και στις 9 παρατέταρτο η K15 του Άρη με τον Ολυμπιακό. Είναι το Final Four τη K15. Διεξάγεται
στο Εθνικό Στάδιο Ιωαννίνων ή αλλιώς στους Δοσημάδες. Εκεί που ήμουν χθες δηλαδή. Μπράβο, πολύ ωραία. Ναι. Καλή επιτυχία στα παιδιά. Έπρεπε να μείνω. Έπρεπε να μείνω. Δύο ματσάκια σήμερα. Τα δείχνει κάπου. Δεν έχω ενημέρωση ότι τα δείχνει κάπου. Φαντάζομαι ότι το τελικό τουλάχιστον. Έκανα live, έκανα αυτό. Μέσω του YouTube τη Super League να έχουμε εικόνα για το τελικό. Δεν έχω διαβάσει κάτι για τα σημερινά παιχνίδια. Αποστολή Ολυμπιακού για Βικελίδης. Τι μας νοιάζει αυτά, ρε, πείτε για πικι-πικι-ποκο-πόκο τώρα, άσε μας τώρα. Και αυτά πικι-πικι-ποκο-πόκο είναι. Τώρα, μας έχουν κάνει γιο-γιο. Σας έχουν κάνει να προσέχατε. Ο Καραργύρης ποιος είναι, ρε, εσύ, τερματοφυλακάς. Καραργύρης. Αλέν. Πρόστ. Άρα δεν έρχεται ο Σα. Ναι, Αλέν, ο Αλέν. Ωραία. Τζολάκης. Γκασπάρ, Τωροσίδης, Παπαδόπουλος, Σεμέδο, Σισε, Μαρτίνης, Ξενιτίδης, Καφού, Καμαρά, Μπουχαλάκης, Σουρλής, Ρατζέλοβιτς, Μασούρας, Λοβέρα, Μπρούνο, Φορτούνης, Βαλμπουενά, Χασάν. Ομαδάρα, θα έλεγα. Αλλά η μισή ομάδα είναι απ' έξω από ό,τι κατάλαβα. Τεσσαρέας, Χρυσανθέ. Δεν νομίζω, Κώστα, αυτός εδώ τεσσαρέας. Δεν νομίζω. Καταρχήν είναι όλοι μικροί. 1-3 είναι το παιχνίδι. Πόσο? 1-3. 1-1 είναι το παιχνίδι. 1-2. Εγώ λέω 1-2. Ένα, πού θα το βάλεις το ένα, ποιος θα το βάλει. Θα το βάλεις. Θα βάλω, θα βάλω. Το θέμα είναι ότι μετά το 50, 55, 60. Ψοφάω. Ψοφάω, δεν εντάξει. Εντάξει, φυσιολογικό είναι. Λοιπόν, έχουν μείνει 13, 14 παιδιά. Πάμε στα θέματά μας. Τι έγινε, ο ΠΑΟΚ πήρε προπονητή Στέργιο, εντάξει. Δεν έχει πάρει ακόμα Κωστόχη. Θα δούμε τι θα γίνει. Λοιπόν, ανάρτηση Λάουρα Γκαρσία. Θα παίρνω λίγο χρονικά. Τα σημερινά. Να ο προπονητής. Αναρωτιέμαι πόσα χρόνια πρέπει να κόβει κανείς κρέας για να γίνει χασάπης, λέει η Λάουρα. Αρκετά. Κάποιοι κόβουν ένα χρόνο και τους αφήνουν ήδη να μπαίνουν στο κροπόλιο. Κακός. Την ώρα που κάποιος κόβει επιτυχημένο κρέας για πάνω από 3 χρόνια και ακόμα κάποιοι πιστεύουν ότι δεν είναι έτοιμος να γίνει χασάπης, ανέφερε η Λάουρα, που προφανώς πιστεύει τις δυνατότητες του Πάμπλο. Εντάξει, και καλά κάνει. Να ενημερώσουμε όμως τη Λάουρα, φίλε, ότι άλλο χασάπης, άλλο προπονητής. Εννοεί η αλληγορία. Δηλαδή και εγώ αν τρέχω, συγγνώμη, δηλαδή και εγώ αν τρέχω 3 χρόνια, μπορώ να περάσω τον Καρλ Λουίς. Όχι. Τι πάει να πει αυτό. Δεν έχει καταλάβει το πνεύμα τη Λάουρα. Όχι, εννοεί ότι για να δούμε τι ακριβώς θα γίνει. Είναι πολλά χρόνια προπονητής στην ΚΑΠΑ και πρέπει να ανεβεί στην πρώτη ομάδα. Αυτό σου λέει ότι της. Μπορεί, ρε παιδί μου, ότι έχει δείξει ότι μπορεί και εμείς πιστεύουμε ότι μπορεί. Έχει δείξει ότι μπορεί. Στην ΚΑΠΑ 19 είναι. Στην ΚΑΠΑ 19. Του κάνει γιο-γιο. Δεν έχει ήττα ο άνθρωπος. Δεν έχει ήττα. Στην ΚΑΠΑ 19 αρέσει. Και έχει μια προσωπικότητα. Και υπάρχει ιστορία με τον Ίβιτς, ενδεχομένως εκεί να αναφέρεται η Λάουρα, με μια χρονιά στην ΚΑΠΑ 19 και ένα πρωτάθλημα. Ανέβηκε σε πρώτη ομάδα και τα πήγε πέρυσι. Πες τη Λάουρα ότι προπονητή του ΠΑΟΚ. Αν δεν σε πιστεύει και εσύ, ποιο δεν πιστεύει. Άκου τώρα, φίλε. Πες το, Λάουρα, σου λέω τώρα, εγώ αποκαλύπτει εκπομπή. Ναι, ναι. Το αποκαλύπτει εκπομπή. Θα πεις. Δημοσίως. Πρόσθετα θα πεις. Ότι ο Ίβιτς θα είναι ο νέος προπονητής του ΠΑΟΚ πάλι. Όχι, δεν υπάρχει. Εγώ το βλέπω δύσκολο πολύ. Εγώ βλέπω να μην είναι, όχι. Άκου λίγο. Δύσκολο. Όχι, όχι, δεν βλέπω δύσκολο πολύ. Έφυγε από τη Μακάμπη ενώ πήρε το πρωτάθλημα. Όχι, σα είπα. Καλά. Δεν τον θέλω στον ΠΑΟΚ τον Ιβίτς. Καλά! Λοιπόν. Έγινε, εντάξει. Έχει δίκιο η Λάουρα πάντως. Έχει για δίκιο. Για την πλευρά της. Έχει δίκιο. Κοίταξε. Του Πάμπλο. Όπως ο βλέπουμε. Πάμπλο ήταν καλός για χασάπης πάντως, έτσι όπως έλεγε στην Πάμπλο. Μια χαρά. Πάμπλαρος. Αν δεν τον προκαλούσες, δεν σε πείραζε καθόλου. Σωστά, τον είχε πάρει. Εκεί που βγήκε μόνο στο Χαβίτο και πήγε άντε από πίσω πάλι. Και τον κοπάνισε. Για προπονητής τώρα λέμε. Τον πέρασε στο τρέξιμο. Πρόκληση. Μια χαρά είναι ο Παύλο. Μια χαρά είναι και ο Παύλο. Και αν αποφασιστεί να του δοθούν τα μακάρι. Όπως και τώρα μακάρι, που μάλωνε με ποιον μάλωνε στο διαδίκτυο. Μακάρι, στο εύχομαι, προπονητή σου το Σεπτέμβριο να είναι ο Παύλο Γκαρσία. Γιατί είναι δεδομένο θα αποτύχει παταγωδό. Όχι, ρε. Καλά. Παύλαρο, τι λε τώρα. Άκου λίγο. Πάω το ότι παίζει ξύλο καλό. Ή ήταν καλό ποδοσφαιριστή. Και προπονητή δεν είναι καλό. Πες το στον προπονητή του Ατρομήτου που του ρίξε 7. Έτυχε. Είναι φυσιολογικό σε αυτέ τι ηλικίε. Μια κακή είναι φυσιολογικό σε αυτέ τι ηλικίε που ο ΠΑΟΚ έχει μαζέψει ό,τι καλύτερο υπάρχει, γιατί του δίνει μισθού που δεν παίρνουν στι επαγγελματικέ ομάδε. Και έχει επενδύσει να τον λίγο, δούμε. 2 εκατομμύρια και έχει 100 παίχτες όταν εμείς δεν έχουμε φόρμες και παπούτσια να βάλουμε. Δεν είναι φυσιολογικό να τα κερδίζει όλα. Εντάξει. Μόνο τον Άρη δεν κέρδισες. Και τα οργανώνει και αυτά και ο προπονητής όμως. Παίζει ρόλο να ζητάει πράγματα. Κώστα, ο ΠΑΟΚ της Ακαδημίας έχει την 50 άτομα. 50! Μαγιά και εμείς δεν έχουμε φυσιολογικό. Μαγκιά του Πάμπλο που τα ζητάει και τα κερδίζει και του τα δίνει. Μαγκιά του Ιβάν που τα πληρώνει. Όταν στις ακαδημίες μπορείς και διαθέτεις τεράστια ποσά και εμείς ψάχνουμε τις φανέλες και αν έχουμε παπούτσια.
Είναι φυσιολογικό να υπάρχει τεράστιο χάος μεταξύ των δύο. Λοιπόν, σε αυτό το κομμάτι. Για δεν να δούμε τι ακριβώς θα γίνει. Εντάξει, καταλαβαίνω ότι πρέπει, κοίταξε, ο ΠΑΟΚ πρέπει και θέλει να βγάλει ένα προπονητή δικό του. Και καλά κάνει και το στηρίζει τον Πάμπλο. Απλά ναι, σου λέω εγώ ότι ακόμα δεν έχει δίπλωμα, ρε φίλε. Δεν πάει να διαβάσει. Να πάρει δίπλωμα μέχρι και ο Αναστόπουλος το έχει. Και ο Φιρός το έχει. Το δίπλωμα UEFA Pro. Και αυτός δεν πάει να διαβάσει, ρε φίλε. Λοιπόν, επειδή δεν έχει εικόνα καθόλου για τον Παύλο Γκαρσία στους πάγους. Okay. Έχετε εσείς. Εγώ έχω πολύ καλή. Και εγώ. Και μάτς έχω δει και με ανθρώπους μιλάω με συνεργάτες του και με... Μιλάω με πολλούς. Άκου να δεις πώς θα καταλάβεις τον Παύλο Γκαρσία. Καλά. Την πρώτη φορά που ο αντίστοιχος Παύλο Γκαρσία θα σηκωθεί και θα φύγει από τη. Θα είναι ο Παύλο στην άκρη του πάγκου. Να μας πει ο κόσμος την άποψή του. Και θα είναι μέσα στο παιχνίδι ο κάθε Βιερίνια. Και σηκωθεί ενώ παίζεται το παιχνίδι. Και φύγει γιατί πονάει η κοιλιά του. Και φύγει από το γήπεδο. Ποιο το κάνει εκεί αυτό. Ο Γκαρσία σε ποιον προπονητή το έχει κάνει. Στον Περέτα. Εκεί θα δεις τη διαχείριση που θα κάνει ο κάθε Παύλο Γκαρσία και ο κάθε προπονητή. Είναι πολύ εύκολο όταν έχεις 19 χρόνια που σε κοιτάνε στα μάτια και κάνεις κιχ. Και Χρήστα, θα ξέρεις ότι στον Παύλο αυτό δεν μπορεί να γίνει. Στα παιδάκια. Και οι μεγάλοι. Τι! Δεν θα τολμήσει κανείς τον Παύλο να κάνει έτσι. Καλά. Δεν θα τολμήσει. Καλά. Ποιος θα το κάνει, ρε. Ποιος θα, ο Ζαμπά και ο Μαμπά. Καλά. Ποιος θα το κάνει, ο Γιαννούλης. Ο Μαουρίσιο. Ποιος είσαι, ρε Γκαρσία. Τι λέτε, ρε παιδιά. Τι λέτε, ρε παιδιά. Ο Μαουρίσιο, επειδή οι μεγάλοι σέβονται περισσότερο. Όχι, επειδή ξέρουν. Κάντε αυτό που λέτε. Μια χαρά. Μια χαρά. Εγώ δεν αυτό θα θέλω. Δεν θα σε ρωτήσουμε κιόλα. Δεν μπορεί να με ρωτήσετε, ρε παιδί. Καταρχήν δεν έχει ιδέα τι είσαι προπονητικά ο Παύλο Γκαρσία. Δεν έχει ιδέα. Εσείς δεν έχετε ιδέα τι σημαίνει δηλαδή, προπονητή σε μια Παύλο μεγάλη Γκαρσία. Ομάδα. Ξέρω εγώ τώρα. Και την τεράστια διαφορά που έχει. Δεν ξέρω εγώ ποιο είναι ο δικό του ΚΑΠΑ 19 και αν είναι καλό ή όχι. Καταρχήν τώρα μιλάμε σε επιθανολογήσει, ρε παιδιά. Τώρα λέμε ότι υποθέτουμε. Είναι ένα ο οποίο δεν έχει την προβολή του Παύλου Γκαρσία. Ποιο. Πού άρει. Επικοινωνία. Επικοινωνία. Έχει παίξει ο άλλος σε Ρεάλ και Μίλαν. Ναι, σε Ρεάλ και Μίλαν. Uruguay, ναι. Ωραία, με έχει προβολή. Ωραία, βάλε τον Νίκο Γκάλι λοιπόν, τον κορυφαίο προπονητή. Δεν με νοιάζει τον κορυφαίο παίκτη. Τι, μπορεί να γίνει προπονητή. Κάτι θα του μάθει όμως. Άλλο Γκάλις. Κάτι. Εγώ δεν είπα ότι είναι άξιστο. Κάτι θα του μάθει. Εγώ δεν είπα ότι είναι άξιστο. Είπα τη διαφορά. Χρειάζεται να τον δούμε, ρε φίλε. Τη ΣΚΑΠΑ 19 με την πρώτη ομάδα. Για ένα θέμα του Πάου πάλι. Πάλι με τον Πάου ασχολείται. Άκουσε με. Ναι. Εάν αποφασίσει ο ΠΑΟΚ ναι. να κάνει προπονητή πρώτο τη ομάδα του Παύλο Γκαρσία, αυτό θέλω και εγώ. Δεν θα αποφασίσει για το αν έδινε καλές κλωτσιές ή αν έδινε καλή πάσα ή αν είναι καλός ποδοσφαιριστής. Εντάξει, δόξα τω Θεώ έχουμε στελέχη στις μικρές ομάδες, βιώνουν τον Παύλο Γκαρσία κάθε μέρα. Το πώς εργάζεται, το πώς είναι η επικοινωνία, το πώς είναι η γνώση του κτλ. Και θα κρίνουν αυτοί. Μέσα. Δεν θα κριθεί ο Παύλο λόγω της ποδοσφαιριστικής του καριέρας. Εγώ λέω θα κριθεί, θα κριθεί λόγω της παρουσίας του στην ΚΑΠΑ 19. Εγώ λέω θα κριθεί λόγω της καλής οπτικής που έχει ο κόσμος για αυτόν. Και λόγω του γεγονότος ότι είναι αρεστός στον κόσμο. Χρήσανθε, αν αυτό ήταν το κριτήριο θα ήταν προπονητής από πέρσι. Χάρη στα παιδιά του Ζαζόπουλου, λέει, κάνει το μάγκα ο Παύλο. Μου λέει ένα φίλο που ασχολείται με τις ακαδημίες. Ο Ζαζόπουλος έφερε, όντως. Αλήθεια είναι αυτό που λέει. Αυτός τους έφερε. Και αυτό το Τζόλι, όλους αυτούς εδώ πέρα που βγήκαν τώρα που ξεπετάγονται τα παιδιά, αυτό σε έφερε, δεν του έφερε πάνω. Να πάρουμε τον Ζαζόπουλο προπονητή. Εγώ θα τον έπαιρνα. Παιδιά, η ομάδα, η φετινή ΚΑΠΑ 19 που δεν είχε ήττα και το πήρε αίτητη και μαθηματικά το πρωτάθλημα, δεν είχε το ταλέντο τη περσινή. Εντάξει, ουσιαστικά μόνο. Ρε παιδιά, μισό λεπτό για να μην πάρει εξηγητό. Δεν είπαμε ότι ο άνθρωπο δεν νιώθει. Προφανώ και ένα τεράστιο παίκτη παρελθόντο, ο οποίο έχει περάσει, έχει καριέρα, έχει παραστάσει, έχει εμπειρίε κτλ. Όταν όμω αυτό ο άνθρωπο δεν έχει κάνει δίπλωμα ούτε. Δεν μπορεί να κρίνει τον προπονητή Παύλο Γκαρσία Χρήσανθε χωρί να έχει δει μισό μάτι τη ΚΑΠΑ 19. Ακού λίγο. Ούτε θετικά όμω μπορεί να τον κρίνει. Δεν είναι η ΚΑΠΑ 19 το ίδιο ρεσιστέριο με την πρώτη ομάδα. Είπε κανεί είναι το ίδιο. Στην ΚΑΠΑ 19 λοιπόν έχει μια πειθαρχία που όλοι την έχουν. Που την έχουν οι άνθρωποι που δεν είναι ο Παύλο Γκαρσία. Όταν λοιπόν πάει στο πρώτο, δεν να σου πω κάτι. Δεν είναι εύκολη διαχείριση μια ομάδα με αστέρια μέσα, με μεγάλα συμβόλαια, με διάφορα τέτοια πράγματα. Ναι. Λοιπόν, βάλε να ακούσουμε τις δηλώσεις του Στόχ τώρα που έγιναν για τον αγώνα. Όλο το Στόχ βάζετε να μιλήσει τώρα τελευταία γιατί. Ξαφνικά, ναι, ξαφνικά. Λοιπόν, κακώς το ανοίξαμε το θέμα τόσο πολύ. Όχι, γιατί το ανοίξαμε. Εντάξει. Ίσα να σου πω κάτι. Είναι... Από τη στιγμή που μπόρεσε, κοίταξε, κρίστε. Ναι. Από τη στιγμή που μπόρεσε. Εσύ το έκανε με επιτυχία. Είσαι θετικά διακειμενό. Βρες τις δηλώσεις. Ο Βλάντα Νίβιτς το έκανε με μικρότερη παρουσία από τον Παύλο Γκαρσία στην ΚΑΠΑ 19 και μια χαρά πειθαρχία έχει στην πρώτη ομάδα. Μια χαρά το πήγε το καράβι. Τι πειθαρχία. Βγήκε και είπε ότι οι παίκτες το στείνουν. Τι πειθαρχία. Αυτό είναι πειθαρχία. Αστέριο, δεν τα βλέπετε. Εντάξει, φίλε, καταλαβαίνω ότι ό,τι ερχόμαστε και να λέω εγώ. Λέτε ένα άρι δίπλα, τυπά οξύ και τέτοια. Εντάξει, αν εσείς είστε βολεμένοι με τον Παύλο Γκαρσία, πάρτε τον Παύλο Γκαρσία. Και εγώ αυτό θέλω.
Παύλαρος. Θέλω αυτό να έχετε. Παύλαρος και τα λοιπά. Παύλαρος. Τέτοια θέλω. Εσύ να θέλεις να συμπληρώνετε 18 χρυσά. Ναι, μπράβο. Αυτό να θέλεις υποτιμήσει. Θα, θα λύσω τον μπάν. Αυτό να θέλεις υποτιμήσει. Θα λύσω τον μπάν. Να κοιτάξει να κάνει με το κριτική σου σαν σύλλογο που μια ζωή φταίει ο γραμμένο ή έπο σαν η επικοινωνία. Η διαιτησία. Η διαιτησία εννοείται. Αυτό τι σχέση έχει. Ο Βασιλακόπουλος, ο Βασιλακόπουλος. Αυτό τι σχέση έχει. Που μας έδωσε ένα ευρωπαϊκό. Μόλις παρουσιάζουμε ένα πρόβλημα του ΠΑΟΚ, το πετάς την μπάλα του Ιωάννη. Δεν παρουσιάζει ένα πρόβλημα του ΠΑΟΚ. Ποιο είναι το πρόβλημα του ΠΑΟΚ. Το ότι μαζί μου στο είχε πειθαρχία ο Ιβιτς και βγήκε που ήταν στη μέρα το μάτς. Ναι. 3-4. Δεν είχε πειθαρχία. Δεν το πήγε καλά το καράβι. Και κύπελο πήρε. Καλά το πήρε το καράβι. Αν ξέρεις είναι κύπελο. Αν ξέρεις είναι κύπελο. Πώς δεν ξέρω. Έχω ένα. Πώς δεν ξέρει. Έχει ένα στον ποδόσφαιρο που σε κέρδισα. Κέρδισα εσένα μάλιστα. Έχω χάσει τελικούς, το έβλεπα το κύπελο, το ακουμπούσα κιόλας. Αλλά δεν το πήρα. Δεν το πήρα. Το πήγαινα στο τελικό και χάσα. Πήγα σε 5 τελικούς σε τα 10 τελευταία χρόνια. Ούτε call of sight έβαλε, ούτε κανένα πέναλτι που θα μου δώσανε. Ούτε βάλανε το μισό κύπελο να είναι με προσκλήσεις και να πέσει το 90% εσύ. Ούτε goal έχεις πάλι, Χρυσάνθε. Έβαλα σε ένα γκολ αυτό που πονάει έβαλε, σε ένα. Το 70. Το 70. Τι να κάνω. Λουσφίνεται η ιστορία. Εσύ το 76 πήρε. Πρώτα 100 το 76 που πήρε το πρωτάθλημα δεν το, το μετράς. 3-6 συνολικά. Πρώτα 100 χρόνια είναι δύσκολα, Χρύσανθε. Σωστό, είπα και άλλη φορά. Συμπεριφέρεις λήξεις 100. Όχι, όχι. 3-6 πρωτάθλημα. 3 έχω κι εγώ. Πώς έχω κι εγώ. 3. Και 3 με αρένα ράπιντ. Και 3 με αρένα ράπιντ. Λοιπόν, ο Γιώργος μπαίνει στο διαδίκτυο. Τσαλτίδη προτείνω. Τσαλτίδη προτείνω να ονομάσει την απογευματινή σου εκπομπή All About Τσιρίζω και υποφέρω.com. Φίλε, αρκεί να την ακούς. Αν την ακούς. Γιατί η ΕΠΟ που είναι καθαρή έκανε επιτροπή να διερευνηθεί η απώλεια του γράμματος από τη FIFA. Φυσικά. Σωστό, σωστό. Ο 6984, άντε πάλι τα αστερικά τσιρίγματα του Τσαλτίδη, τι ταλαιπωρείσαι, πες πάω, stop, φταίει, stop, για όλα, stop. Όλα να μην αλλάζουμε και εμείς σταθμό. Ο 6972 με τόσο αρένα rapid βλέπω να κάνει ανάρτηση η σύζυγος του Κούση σαν τη Λάουρα. Όχι άλλο κρέας, έλεος με το χασάπι. Λοιπόν, αυτό και στείλτε αυτό στείλτε στη Μέρκελ αυτό. Αυτά είναι τα μηνύματα μέχρι στιγμής. Δεν ανοίγει το YouTube. FM και όνομα τεπώνυμο στο 54222. Από το site δύο κουτάκια θα κληρώσουμε σήμερα. Υπάρχει και μια συνέντευξη του μάνατζερ του Αμπέλ Φερέιρα. Στο άλλο ημίωρο θα μας την πεις αυτή, Στέργιο. Στο άλλο ημίωρο. Θα την αναλύσουμε. Αναλύει ο μάνατζερ τα γεγονότα που έγιναν τη φετινή χρονιά. Γιατί πρέπει να μάθουμε από την πλευρά του προπονητή. Να μάθουμε να κάνουμε και λίγο αυτοκριτική πρέπει στη ζωή. Πάμπλο, πώς έλενε, Άμπελ. Αφού δεν του πήραν παίκτες. Να το έλεγε. Μια χαρά τα λέει από την πλευρά του Αμπέλ Φερέιρα. Α, μπράβο. Δηλαδή και εγώ αυτά θα έλεγα. Το βρήκε. Τραυματίστηκε ο ένας, δεν έκανα προετοιμασία. Είχαμε ατυχίες. Ήρθε στο παραένα της χρονιάς, δεν έκανε μεταγραφές. Μια χαρά τα λέει. Δηλαδή πρόσεχε. Δεν διάβασα κάτι το μεμπτό. Πρόσεχε. Είχαμε ατυχίες. Ήρθε στο παραένα της χρονιάς και τα λοιπά. Και ο Άρης που είχε απαγόρευση μεταγραφών από το Γενάρη και λήγαν τα συμβόλαιά του, έπρεπε να κάνει αυτοκριτική. Και έπρεπε να προβλέψει ότι θα υπάρξει κορονοϊός και τα συμβόλαια που λήγουν 36 θα έπρεπε να τα παρατείνει όλα μέχρι. Δηλαδή ήμαρτον. Αποκάλυψη. Από το αγαπημένο σου site. Ναι. Ο Ολυμπιακός αγόρασε τα δικαιώματα του Ματέο Γκαρσία. Ωραία, άρα θα τον πάρουμε. Θα μας τον δώσει δανεικό και μετά τον πάρουμε ελεύθερο. Λες. Καλησπέρα παιδιά, χρόνια πολλά Χρήστα, να χαίρεσαι τα παιδάκια σου και χρόνια πολλά για τον Άρη, 50 χρόνια φέτος να τα κατοστήσετε. Λέει ο 6944. Καλησπέρα friends, είμαστε εδώ, πίνουμε το καφεδάκι μας, έχει ωραίο καιρό, ορίστε. Πρώτη φίρμα είναι ορίστε. Ορίστε. Λοιπόν, ορίστε. ΠΑΟΚ TV. Έτσι να δω, έτσι. 7 λεπτά έκανα να το βρει. Όχι ρε φίλε, αφού με κάνετε 7 λεπτά. Last result against Ofi in Creta, we're 2 points behind. Is there the time and the energy to come back and win second position? Of course, we're gonna try it. Θα προσπαθήσουμε. It's gonna be a little bit θα είναι λίγο δύσκολο, but not impossible. So. Αλλά όχι αδύνατο. So we all know we need to improve. Γι' αυτό πρέπει να βελτιωθούμε. And I hope the next ελπίζω. Game that we're gonna. We're gonna win it. Να κερδίσουμε το επόμενο παιχνίδι. Ώστε να πιέσουμε λίγο την ΑΕΚ. Θα δούμε. Θεωρώ ότι είμαστε ικανοί να τα καταφέρουμε. Πρέπει να βελτιωθούμε. Να τα δώσουμε όλα στο γήπεδο. Περνάμε δύσκολα. Αλλά μπορούμε να τα καταφέρουμε μόνο αν είμαστε όλοι μαζί. Σαν ένας. Τότε θα τα καταφέρουμε.
καθόλου τετριμένες οι δηλώσεις και του Στόχ και όλων των παιχτών και του Άρη ακούω και τα λοιπά. Μονόδρομος είναι εκεί. Είμαστε μια οικογένεια, φάγαμε 4 και λέγαμε είμαστε μια οικογένεια. Δεν είμαστε μια οικογένεια, πώς θα τρώγαμε, 14. Και αυτή η ΑΕΚ την έκανα γιογιό σε όλα τα μάτς και πήγε και εδώ που ήμουν μισός να ρίξει 4. Δεν μπορούσε να με κερδίσει όλη τη χρονιά. Ε, Κώστα, πες. Ναι, βέβαια. Στο ΆΚΑ δεν με κέρδισε. 2-2, 1-1. Με κέρδισε 2-1 με πίεση γκουγκολοκίων. Αυτή ήταν η δήλωση, δεν έχει κι άλλο. Αυτή ήταν. Μόνο. Όλη ένα λεπτό και 33. Όλη συνέντευξη. Αυτό είναι απόσπασμα. Όλη συνέντευξη. Μπράβο. Όσοι είναι συνδρομητές του PAOK TV μπαίνουν στο PAOK TV με τους δικούς τους. Είμαστε. Και βλέπουν όλη τη συνέντευξη. Να πω να την παίξω. 7-99. Να πω να την παίξω, ρε φίλε. Δεν θα γίνουμε σοφότεροι, Χρυσάνδε. Από τους λόγους του Στόχ. Την ουσία την ακούσαμε. Ότι ελπίζουμε, αυτό πάμε. Θα τα καταφέρουμε. Μπα και πάρουμε την νίκη, μπα και πιέσουμε την ΑΕΚ. Με ποιον παίζει τώρα. Με τον Παναθηναϊκό αύριο στις 9. Πού, εδώ. Στην Πατού. Πού? Στην Πατού. Στην Πατού. Άλλη μια έκφρασή μου. Εύκολη νίκη έχεις. Ναι. Θα κερδίσεις. Με τον Ιδό, δύσκολα. Θα κερδίσεις. Δύσκολα. Με Διούδαρο. Διούδαρο. Βγάλε Διούδη. Βγάλε Διούδη. Δεν τον δίνει ο Παναθηναϊκός. Δεν τον δίνει. Όχι. Λοιπόν, Διούδαρος. Είδες τι είπε στον Κομίνη. Μετά το διάλειμμα. Θα τα πεις. Είδες τι είπε στον Κομίνη ο Διούδαρος. Θα το πιάσω, μην το δώσει επανάληψη. Ναι, θα το πιάσω, λέει. Τι γίγαντα είναι. Και το πιάσε. Και το πιάσε. Γενικά έχετε δει ότι χάνονται όλα τα πέναλτι. Ο Ολυμπιακός είχε 3 συνεχόμενα. Ναι. Έπιασε ο Κουέστα ένα, θυμάμαι του Φορτούνη. Αυτό του Βαλμπουένα που το πιάνει ο Διούδης και ποιο άλλο έχασε. Και σε ποιο άλλο μάτσο έχασε. Όπως μπαίνει δεξιά. Εκτροχιασμός σειρμού του Ισάπ στην Κηφισιά τουλάχιστον 8 τραυματίες. Του έφαγε. Ρε Στέργιο, ναι, έλεγε αμέσω για το μετρό και στην Αθήνα και τέτοια. Για το μετρό είπα. Για το μετρό είπα. Δεν είπα για τον Ισάπ. Άσου ανθρώπου δεν μα νοιάζουν. Για άγνωστο λόγο. Το είπα, Κώστα. Μια χαρά οι άνθρωποι. Έβγαλε ανακοίνωση ο κύριο Ζέρβα για αυτό που σα έλεγα πριν. Εναντίον μα. Μακάρι να μην υπάρχουν περισσότερα τραυματίες. Περισσότερα σε λίγο. Αλλά όντω είναι κάτι ασυνήθιστο να βγει από την τροχιά σειρμό του Ισάπ. Αυτό που σα έλεγα πριν ότι υπάρχουν κάτι. Μια ναι, χριστιανική ναι. Τεάδε και κάτι αρχαιολόγων ναι, κτλ. Ναι. Προσπαθούν να μπλοκάρουν το μετρό. Ναι, και έχει βγάλει ανακοίνωση ο Δήμαρχος ότι δεν θα τα καταφέρουν. Ότι έχει ήδη κριθεί στο Συμβούλιο Επικρατείας νομικά κτλ. Και, ναι, και, και λέει μέσα ότι αν δεν ολοκληρωθεί το έργο μέχρι το 23, τότε η Ελλάδα πρέπει να επιστρέψει τα λεφτά. 800 εκατομμύρια ευρώ. Ικανοί είμαστε, εννοείται. Πίσω στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ικανοί είμαστε. Να γίνουμε οι πρώτοι που θα τα δώσουμε πίσω. Τι θέλουν, είναι του διαβόλου, τι θέλουν τη Εκκλησία. Όχι, μισό λεπτό. Εγώ θα σα πω πάντα επειδή μ' αρέσει να είμαι με όλες τις πλευρές και διαβάζω όλα τα θέματα. Οι πληροφορίες λένε ότι αυτά που βρέθηκαν από κάτω, Χρύσαφε, είναι παρόμοια σε. Με την Κωνσταντινούπολη. Όχι, δεν είναι Βυζαντινά, είναι πιο παλιά. Είναι ρωμαϊκά. Βουκυφάλας. Ναι, είναι μεγέθους Πομπιείας. Δηλαδή το πολύ μεγάλο κτλ. Έχουν βρει ολόκληρη πόλη από κάτω. Άρα να τα αφήσουμε. Και τι να κάνουμε τώρα, να καταστρέψουμε όμως και το σου αυτό. Σου λέει όμως δεν καταστρέφονται. Υπάρχουν τέτοια και την κληρονομιά. Μέσα... Όχι. Ποια κληρονομιά αφού είναι από κάτω το έδαφος. Και όλοι λένε, και τη Θεσσαλονίκη όπου και να σκάψει από κάτω θα έχει. Και τι να κάνουμε, παιδιά, όχι, τα διαλύσουμε. Όχι, να μην τα διαλύσουμε. Βούρλα! Σου λέει όμως ότι σε ποσοστό 96%, ναι. 96% ναι. Με τον τρόπο που υπάρχει πλέον και έχει προχωρήσει η επιστήμη, μάλιστα. Θα τα βγάλει και θα τα ξαναβάλει. Γι' αυτό χάσαμε ήδη 2 χρόνια. Ναι. Γι' αυτό λοιπόν, χάσαμε, και δύο χρόνια. Χάσαμε 2 χρόνια και σου λέει θα τα βάλεις πίσω. Θα χάσαμε 15 χρυσάφι. Και έγινε λέει πάντα το 800, ίδιο πάντα με, το τέτοιο, με το σειρμό στην, με το τέτοιο στην Αγία Σοφιά. Έτσι. Έλα στην Αθήνα πώς έγινε. Χάθηκαν στοιχεία για τον Ουρουάν επειδή δεν βρήκαν το πουκ ενός κινητού. Άλλο κι αυτό. Άλλο κι αυτό. Μπράβο, πώς δεν βρήκαν το πουκ δηλαδή. Το πουκ το βρεις αυτόματα. Όχι, το πουκ. Άλλο το πίνει, άλλο το πουκ. Ναι, το ξέρω. Το πουκ το παίρνει από την εταιρεία, από την κάρτα. Ναι, και η εταιρεία δεν το έδινε. Και η εταιρεία δεν το έδινε. Όχι, και μπορούσαν να το βρουν αλλιώς. Τι δεν το έδινε, ρε παιδιά. Δεν το έδινε. Ρε, μήνυμα. Δεν το έδινε. Μήνυμα. Τι μήνυμα. Μήνυμα. Στον Άκη στείλε μήνυμα. Λοιπόν, όταν ήρθε ο Μαζίνιο, ο προπονητής ήταν εκπρόσωπος τύπου Χρυσανθός. Ναι. Να ψάξουμε να δούμε τι έλεγε για το Μαζίνιο. Φαντάζομαι. Μια τεράστια προσωπικότητα. Καλό. Η οποία ήταν. Μουντιαλικός Βραζιλιάνος. Μια τεράστια προσωπικότητα και τέτοια έλεγα. Τι έλεγα. Βέβαια, Μαζίνιο. Δεν ήταν στην ΚΑΠΑ 19 ο Μαζίνιο. 2 χρόνια είναι έτοιμη Παύλο η ΚΑΠΑ 19, όχι μόνο φέτος. Ωραία. Άξερε παιδιά, αν δεν ξέρω αν καλά μας καλύπτει, Χρύσανθε, η οικογένεια Σαββίδη θα πάρει την απόφαση. Όλοι αυτοί τα παίρνουν. Εγώ λέω θα πάρει Γερμανό.
Γερμανό. Αυτά για την επιστροφή χρημάτων στην Ευρωπαϊκή Ένωση λόγω μη ολοκλήρωση του μετρό, μας τα έλεγαν και οι προηγούμενοι για το 2020. Και τι να κάνουμε τώρα, να μην τα πάρουμε τα λεφτά. Δεν το είπε τώρα ο επόμενος, ο προηγούμενος, το είπε ο Δήμαρχος, παιδιά. Και ένας άλλος φίλος για. Ωχ, φρένο σε σενάριο αναξηματισμού, αυγενάκαρο. Ναι, είπε ο Μητσοτάκης, το τέτοιο στο Sky. Δεν θα γίνω, είπε. Δεν θα γίνει τίποτα. Όχι. Δεν θα κάνω τώρα αναξηματισμού, είπε. Αν κρίνω μελλοντικά ότι χρειάζεται, θα το κάνω. Όχι, τα φάτσα. Πάλι τα δημοσιεύματα. Και ο φίλος στέλνει μήνυμα καλησπέρα, ένας άλλος για Arena Rabbit. Καλησπέρα, Rabbit. Rabbit. Γιατί Rabbit, είσαι αδερφός μου. Και Rabbit γίνεσαι. Σαν τα κουνέλια. Σαν τα κουνέλια. Και Rabbit γίνεσαι. Λοιπόν, break. Θα πούμε για το ΚΑΣ μετά το διάλειμμα. Πείτε Κώστα τους χορηγούς εδώ, σας παρακαλώ, οι πρώτες ώρες. Μαρβαρίδη, δεν είπες Μαρβαρίδη σήμερα. Τι έγινε, φίλε. Θα πει. Πήρες καναπέ, τι. Θα πει, πήρε καναπέ. Δεν πήρα τίποτα. Λοιπόν, ο Μαρμαρίδης είναι μαζί μας, marmaridis.gr, για να δείτε το σπίτι σας με την ησυχία σας, ό,τι έπιπλο θέλετε για το εξοχικό σας, το γραφείο σας, την επαγγελματική σας στέγη, το σπίτι σας κτλ. Ενημερώνεστε για το πλάνο, το νέο πλάνο δόσεων χωρίς πιστωτική, χωρίς προκαταβολή. Τρία μεγάλα καταστήματα στη Θεσσαλονίκη, τα γνωρίζετε όλοι. Πολλά καταστήματα και στην Αθήνα και δωρεάν μεταφορά ό,τι αγοράσει το Μαρμαρίδη εντός λεκανοπεδίου και εντός νομού και εντός Θεσσαλονίκης. Τα φέρνει άνθρωποι του Μαρμαρίδη δωρεάν μέχρι το σπίτι σας. Μου λέει ένας φίλος, Χρήστα, θέλει τζάμπα φωνάζεις. Τα διπλά πήραν από σένα ο ριζοσπάστης και η αυγή. Συγκρίνει το λίμπερο με τα λεφτά που πήραν ο ριζοσπάστης και η αυγή. Δεν κάθισε σε άλλο πάγκο η τεράστια προσωπικότητα, ο Μαζίνιο. Λέει ένας άλλος φίλος. Αφού απέτυχε, 5 στα 5 έκανε με τον Άρη. Υπηρεσιακός ανέλαβε. Ναι, για, παιδιά, για να τον ενημερώσω. Ανέλαβε υπηρεσιακός, έκανε 5 στα 5 και τον κρατήσαμε για την επόμενη χρονιά. Συγγνώμη κιόλα. Μαζίνια, και δεν ήταν μόνο στο Μαζίνιο, ήταν δίδυμο με τον. Που τον ξεχνάω το όνομά του τώρα. Ο Ζήκο. Όχι. Ο οποίος είχε καθίσει σε 55 πάγκους, πες τώρα. Δεν θυμάμαι τώρα το. Το Φαλκάο. Που κούτσενε. Σόκρατες. Όχι, ένας αυτοί τέτοιος Βραζιλιάνος. Ήταν που είχε καθίσει σε 55 πάγκους. Ο Έντερ. Δεν το θυμάμαι πώς το λένε τώρα. Μαζί ήταν. Τέλος πάντων. Λοιπόν. Πώς λέγανε το Φαλακρό, ήταν το φύλακα της Βραζιλίας το 1982. Φαλακρό ή Ξανθό. Ξανθό, ναι. Τα Φαρέλ. Όχι, ρε. Πω. Σε είπα, Φαλακρό ή Ξανθό. Το 82 λέμε. Γιατί ο Ταφαρέλ πότε ήταν. Στο καλύτερο μουντιάλ όλων των εποχών. Δεν ξέρω, το 82 μου 5 χρονών. Μουλιάντ. Όχι. Μουλιάντ, μουντιάλ δηλαδή. Λοιπόν, πάμε σε διαφημίσεις και επιστρέφουμε να σας δώσουμε και την απάντηση. Πάμε. Λοιπόν. Εννοείται. Έλα, ρε φίλε. Ανέβασες και ένα άλλο όμως. Άλλη σοβαρότητα, άλλο επίπεδο, φίλε. Όχι, ανέβασε ένα. Τώρα. Μπράβο. Τελεία. Και ακόμη ένα. Και ακόμη ένα έχει ανεβάσει. Κλείστο και το άλλο. Δεύτερη ώρα με αλλαγή αλαφισμένη. Αμπέλ Φερέιρα στο 60. Έξω ο Χρήστατος, μέσα ο Κωστής. Πάμε να κάνουμε την επίθεση. Αλλαγή. Τι παίζει αυτό τώρα, τι είναι αυτά που παίζουν, έχετε βάλει και τηλεόραση μέσα. Είστε υπερπαραγωγή. Περίμενε, εδώ θα βρω. Εδώ. Όχι, εδώ. Όχι, εμένα είναι κλειστό αυτή τη στιγμή. Τώρα. Ένα-δύο. Όχι, ρε φίλε. Ένα-δύο. Να είσαι καλά. Κώστα, ακούσεις αυτός που πρέπει να ακούσεις. Έτσι. Σου δίνω και το σλόγγαν. Για να την ακούσεις. Για να την ακούσεις, Κώστα, ακούσεις. Basket Plus. 100%, 100%. Φοβερά ιντερνετικά συναπατήματα. Έτσι, όταν όλοι σταματούν να ασχολούνται με μπάσκετ, ο Κούσης συνεχίζει και βγάζει και το κουμπαράκι μου τον Απόστολο Μιχαλίτσο. Γι' αυτό μπήκα να κάνω αβάντα στο κουμπάρο. Το μπλουζάκι δεν το φόρεσε την άλλη το φορά. Το μπλουζάκι είναι έτοιμο. Δεν το φόρεσε. Δεν το φόρεσε, έβαλε άλλο μπλουζάκι. Θα το φορέσει, ναι, έβαλε τον μπάνε ένα. Λοιπόν, παιδιά, αυτά. Λοιπόν. Νομίζω μπορείτε να χαιρετήσετε σήμερα λίγο νωρίτερα. Χαρήκαμε πολύ για τη συνεργασία. Εντάξει, στεριωσή. Μιλάς, σίγουρα. Για να λες εσύ και εγώ. Ε? Δεν έχω κουμποθεί. Τώρα, για κουμπόσου. Εμπιστεύω με εσάς, παιδιά. Λοιπόν, υπάρχει δημοσίευμα ότι Σπαρτάκ Μόσχα θέλει τον Μαωρίσιο. Υπάρχει και άλλο δημοσίευμα που λέει ότι Μαρσέλη είναι κοντά στο Μαωρίσιο. Εγώ νομίζω ότι είναι και λίγο παιχνίδια τον μάνατζερ. Δεν θεωρώ ότι ο Μαωρίσιο έχει τόσο μεγάλη ζήτηση. Αυτή είναι η προσωπική μου άποψη. Κλείνει η αλλαγή, αλλά βόλεϊ. Έξω ο Κωστής, μέσα ο Χρήστανθος, ο οποίος πάντα έχει δουλειά γύρω στις μία, είναι η αγαπημένη του ώρα. Στη μία. Διευθέτησα αυτό διευθέτησε που έπρεπε το... να γίνει από χθες, Στέργιο. Στέργιο. Για σένα, για την πάρτι σου. Στέργιο. Έκανα αυτό που έπρεπε. Για σένα δουλεύουμε. Για σένα μάλωσα. Άνοιξε το μικρόφωνο τώρα να τον ακούμε. Ναι. Αυτός που έχει τώρα άνοιξε. Σε είχε άλλο μικρόφωνο τώρα. Τώρα άνοιξε. Σε εκείνο σε είχε.
Δεν ξέρουν. Εντάξει, πάω και είναι αυτό. Λοιπόν, έλεγα λοιπόν την κυρία Ναγκογόμουνα ότι υπάρχει δημοσίευμα ότι Σπαρτάκ Μόσχα θέλει το Μαουρίσιο. Άλλο δημοσίευμα λέει ότι η Μαρσέιλ θέλει το Μαουρίσιο. Και η Σικάγο Μπούλς είναι έτοιμη να πάρουν το Μαουρίσιο τώρα που είναι ο Καρνισόβας στο τιμόνι. Έτσι είναι, Κώστα, σωστά. 100%. Είναι, 100%. Λοιπόν, δεν νομίζω ότι έχει τόσο μεγάλη πέραση ο Μαουρίσιο. Αυτή είναι η προσωπική μου άποψη. Έχει καλό μάνατζερ όμως. Προφανώς έχει καλό μάνατζερ, φίλε. Για να του δώσει ένα 300 πάω. Ναι, τώρα είναι αυτό. Μακάρι. Όχι, έτσι κανονικά. Μπράβο, Σέρι. Μακάρι ο Μαουρίσιο, αν αποχωρήσει από τον ΠΑΟΚ, να βρει την καλύτερη δυνατή στέγη και τα χρήματα που θέλει, καθώς ίσως είναι το τελευταίο του μεγάλο συμβόλαιο. Ναι. Στην παππίδα του ΠΑΟΚ, θέλω να διαβάσετε τη συνέντευξη του μάνατζερ του Αμπέλ Φερέιρα. Δεν λέει κάτι το μεμτό. Τα λέει από την πλευρά του Πορτογάλου τεχνικού και εγώ τα ίδια θα έλεγα αν ήμουν μάνατζερ του Αμπέλ Φερέιρα. Και λίγο αυτοκριτική δεν βλάπτει όμως. Εντάξει, ναι. Αμπέλ. Πελάτη του Νέφιλ όμως. Ναι, λίγο να πει να και εμείς αυτό, εκείνο και τέτοια. Τι δουλειά του κάνει. Τι και εμείς. Δεν σε καταφέραμε. Αν ήσουν μάνατζερ του Φερέιρα, δεν θα έριχνες ευθύνη στο Φερέιρα. Οι προπονητές θα σου λέει, ρε φίλε, πάντα έχω τέτοιο. Μου είπα το θα έχω παίκτες, μεταγραφές δεν έκανα το Γενάρη, θα λέει και τέτοια. Τραυματισμοί αυτό, Βιερίνια, Μαουρίσιο. Εντάξει, θέλω να το σμπρώξει αλλού τώρα και πήκε ποκοπόκο. Και μια χαρά συνεχίζουμε. Πήκε ποκοπόκο. Εκθέσει είχαμε την εκδίκαση από το ΚΑΣ, γύρω σε 11 ώρες κράτησε η όλη διαδικασία. Προσπάθησαν οι διαιτητές του ΚΑΣ να σπάσουν τα θέματα ένα-ένα για να δουν τι αναφέρει το ελληνικό δίκαιο, τι λέει το διεθνές δίκαιο, τι καταγγέλει ο Ολυμπιακός, τι θέλει ο ΠΑΟΚ, τι έγινε με την Ξάνθη. Εγώ θεωρώ ότι και μόνο που έγινε αυτή η διαδικασία 11 ώρες και ήταν αρκετά ενημερωμένοι οι δικαστές, παύλα διαιτητές, έχοντας πάρει εδώ και αρκετό καιρό τα χέρια στα υπομνήματα και πλέον περιμένουμε την απόφαση που όλα συνηγορούν θα βγει το πολύ σε 10-15 μέρες, δηλαδή οριακά πριν ή μετά το τέλος των το play-off. Αν ο ΠΑΟΚ καθοδηθεί, πέρα από τα άλλα κέρδη που θα έχει, νομίζω ότι ίσως είναι καθοριστική η επιστροφή των βαθμών για να βγει ο ΠΑΟΚ δεύτερος, δηλαδή να πάρει πίσω αυτά που το αφαίρεσαν. Το έλεγα και χθες. Είχα την αίσθηση μετά το μάτς με τον Άρη στο κλάνι της Βικελίδης ότι ο ΠΑΟΚ μπορούσε να κερδίσει την ΑΕΚ, να πάει στο συν 6 και να τελειώνει το παραμύθι. Δεν τα κατάφερε ο ΠΑΟΚ. Έχασε και βαθμούς και στο Ηράκλειο. Η ΑΕΚ, όπως είναι τα πράγματα, δείχνει να έχει ένα ξεκάθαρο προβάδισμα. Εάν ο ΠΑΟΚ κερδίσει τον Παναθηναϊκό αύριο το βράδυ, θεωρώ ότι θα παραμείνει στο μείον 2, γιατί δεν νομίζω ότι ο Όφη μπορεί να κόψει βαθμούς από την ΑΕΚ στο Ολυμπιακό στάδιο. Και επειδή μετά ο ΠΑΟΚ παίζει σε Καραϊσκάκη και ο ΆΚΑ κολλητά, πριν τελειώσει τη διαδικασία με τον Άρη στην Τούμπα στις 19 Ιουλίου, δεν μου δίνει εμένα τα ερεθίσματα η ομάδα και θα πω ότι θα πάει σε ο ΆΚΑ και Καραϊσκάκη και θα πάρει 4 βαθμούς να κερδίσει την ΑΕΚ και να μην χάσει τον Ολυμπιακό. Μακάρι να διαψευστώ. Νομίζω ότι η μόνη σου ελπίδα είναι το ΚΑΣ πλέον. Δεν είναι η μόνη, Χρήστατε. Αν κερδίσω τον Παναθηναϊκό, κερδίσω την ΑΕΚ, δηλαδή. Δεν είναι και η σφαίρα της φαντασίας να κερδίσει την ΑΕΚ. Okay, βελτιωμένη, με περισσότερη ενέργεια από ότι ο ΠΑΟΚ. Πρέπει να σε κάθε πάρει, μάτς, να αλλά πάρει, δεν νομίζω ότι είναι και αξεπέραστο εμπόδιο. Να μην πάρει και χ η ΑΕΚ στον Ολυμπιακό. Μπορεί να πάρει χ η ΑΕΚ στον Ολυμπιακό. Θα μου πεις μπορεί και εσύ μπορεί να πάρεις. Μπορεί και εγώ να πάρω χ. Μπορεί και να κερδίσει. Αλλά δεν υπάρχει αυτή η αισιοδοξία ότι ο ΠΑΟΚ θα μπορούσε και χωρίς το ΚΑΣ να τερματίσει δεύτερος. Όταν ξεκινήσατε ήσουν 2 βαθμούς πάνω. Έναν. Ένα βαθμό πάνω. Συγχαρητήρια. Κοίταξε, ο ΠΑΟΚ έχει δείξει, είτε είσαι ΠΑΟΚ είτε σε Άρης είτε οτιδήποτε άλλο, έχει δείξει ότι στα παιχνίδια με τις μεγάλες ομάδες δυσκολεύεται περισσότερο από τις αντίστοιχες μεγάλες ομάδες. Και έχει πολύ μικρότερη συγκομιδή σε σχέση με όλους τους υπόλοιπους. Αν εξαιρέσουμε τα μάτς με τον Παναθηναϊκό στο κύπελλο που ο ΠΑΟΚ όντως ήταν αυτός που έπρεπε, δεν ξέρω ήταν και αποτέλεσμα των καντιλιών που άκουσαν Φερέιρα και παίκτες του Σαββίδη για την περίοδο, μετά θυμόμαστε κάτι 20 λεπτά. Θα πει άλλο ένα ημίχρονο στο κλειάνι τη Βικελίδη, μισό ημίχρονο εκεί, μισό ημίχρονο εκεί. Δεν είχε ο ΠΑΟΚ παρουσία. Ακόμα και στο μάτς με την ΑΕΚ, για παράδειγμα, που κέρδισε την Τούμπα με ένα 0. Ακόμα αυτό και εκεί δεν ήταν καλό ο ΠΑΟΚ. Αυτό λέω. Άρα λοιπόν, επειδή συνεχίζεται αυτή η σταθερότητα τη κακή απόδοση, το να πει κάποιο τώρα που μιλάμε ότι ο ΠΑΟΚ θα πάρει ισοπαλία ή θα κερδίσει το Καραϊσκάκης και θα κερδίσει και την ΑΕΚ, περισσότερο ουτοπικό μοιάζει παρά ρεαλιστικό. Θα το δούμε. Ας δούμε πώς θα εξελιχθεί. Εντάξει, αλλοιώθηκε της γενικά τετάρτης. Η φάση των play-off αλλοιώθηκε κυρίως από την παρουσία του Άρη με αυτό που έγινε στην ομάδα από τις 36 και μετά.
Έχω την αίσθηση ότι είναι τελείως διαφορετικά τα πράγματα και για τον ΠΑΟ και για την ΑΕΚ και για όλους. Αν ο Άρης είχε κανονική ομάδα να αγωνίζεται στα play-off. Γιατί στα πρώτα παιχνίδια που είχε κανονική ομάδα, δημιούργησε και μία. Γιατί σκέφτεσαι να μην είχε πάρει και αυτό το χ. Τι θα γινότανε. Φωτογραφία του Βέλεθ με τα πράσινα. Δίπλα στο τριφύλι. Και επίσημα Βέλεθ τριετίας. Τώρα το καταλάβω. Τώρα βγήκε η ανακοίνωση. Τι να κάνουμε. Εντάξει. Το ξέραμε εδώ και μήνες. 900 χιλιαρικάκια. Μια χαρά. Καλοφάγωτα. Καλοφάγωτα. 130 παίρνει στον Άρη. Από 130 και 110, από 240.000 ευρώ για δύο χρόνια πήρε 900 για τρία. Λεφτά υπάρχουν στον Παναθηναϊκό. Λοκομοτίβ Μόσχας και όχι Σπαρτάκ Μόσχας που είπε πριν για Μαωρίσιο. Όφι θα πάει στο Ολυμπιακό στάδιο χωρίς τον Νέιρα, τον Μαρινάκη και τον τιμωρημένο Κουτρουμπί. Μαρινάκης και Νέιρα για λόγους ξεκούρασης των δύο. Και νέο πρόσωπο που διαβάζω στην αποστολή, ο Θοδωρής Μίγκρος. Δεν το ξέρω το Πιτσιρικά. Επέστρεψε και ο Δελιγιαννίδης. Καλή σταδιοδρομία. Δύσκολα Όφη θα αποφύγει την ήττα στο Ολυμπιακό στάδιο. Ομολογουμένως είναι σε καλό momentum η ΑΕΚ. Σίγουρα καλύτερο από τον Όφη και σίγουρα καλύτερο από τον ΠΑΟΚ. Εντάξει, περισσότερα για το ΚΑΣ γενικότερα δεν έχουν βγει προς τα έξω. Το σίγουρο είναι και διαψεύδεται σε όλους τους τόνους. Αυτό που υποστηρίζει ο Ολυμπιακός ότι λίγο πολύ είπε ο ΠΑΟΚ. Άμα είναι να τιμωρηθεί κάποιος, τιμώρησε την Ξάνθη. Δεν υπόθηκε ποτέ αυτό. Διαψεύεται τον ΠΑΟΚ, προφανώς. Διαψεύεται τον ΠΑΟΚ, ναι. Ποτέ δεν το είπε. Εντάξει, ο ΠΑΟΚ διαψεύεται αυτό και ο Ολυμπιακός διαψεύεται. Εντάξει. Ο καθένας λέει τώρα σε αυτές τις περιπτώσεις που δεν έχεις πρόσβαση, νομίζω, ο καθένας θα βγάλει το θέμα. Ο ΠΑΟΚ λέει ότι πήγαμε πολύ καλά εμείς, ο Ολυμπιακός λέει πήγαμε πολύ καλά εμείς. Εντάξει. Νομίζω ότι την πλευρά του ο ΠΑΟΚ επειδή έχει καεί στις προηγούμενες υποθέσεις. Τώρα. Κρατάει χαμηλούς τόνους και απ' την άλλη νομίζω ότι και ο Ολυμπιακός κρατάει χαμηλούς τόνους γιατί έκανε πολύ καλά τη δουλειά του. Πήρε το πρωτάθλημα, το στημένο όπως το έλεγαν οι ίδιοι, το βρώμικο, το στημένο κτλ. Έκανε τη δουλειά του Ολυμπιακός. Εγώ το έλεγα χθες με τον Νίκο Μοσκοβίτη. Θεωρώ εγώ η ταπεινή μου άποψη, αν μπορούσε ο Ολυμπιακός να μην πάει στο ΚΑΣ και να αποσύρει την προσφυγή, θα το έκανε. Γιατί πλέον νομίζω δεν τον νοιάζει τον Ολυμπιακό. Όχι, κάνει λάθος. Δεν θα το έκανε γιατί θα αφήνει μόνο του τον Ολυμπιακό. Ο Ολυμπιακός ήδη χρήσανθε. Θεωρώ εγώ ότι ψάχνει τον επόμενο τρόπο για το νέο πρωτάθλημα, αν δει τα σκούρα, να βάλει πάλι. Άμα στείλει στον Ανιψίο να πάει ξενοδοχείο και του Πατζανάκηδε. Και στο Αγρίνιο θα βρει τον τρόπο. Αν δεν είχε στείλει τον Ανιψίο, δεν θα, φίλε, δεν θα γινόταν τίποτα. Πού ας σε πιάσει. Ας κάνουμε. Ναι. Δεν έχει πλέον αξία να μπαίνουμε σε αντιπαράθεση. Ναι. Με έχει κουράσει πολύ το όλο θέμα. Ας περιμένουμε το ΚΑΣ και να δούμε τι ακριβώς θα αποφασίσει. Αν το ΚΑΣ βγάλει απόφαση. Ότι μένει το μείον 7. Θα πεις ότι έπρεπε να υποβιβαστείς. Γιατί είπες ότι αν το δικαστήριο πει θα... Άρα, αν το ΚΑΣ βγάλει απόφαση ότι μένει το μείον 7. Ναι, θα το πω. Ωραία. Αν το ΚΑΣ δικάσει την απόφαση, την υπόθεση και δεν πει ότι... Δεν... Κοίταξε, υπάρχει το ενδεχόμενο να πει το ΚΑΣ, παιδιά δεν μπορώ να πω σε χωράφια της Επιτροπής αυτής. Ό,τι είπε η Επιτροπή. Δεν θα πω να το πάω πριν να μάλιστα. Ότι θα συνεχίσω. Καλά, αυτό το ΚΑΣ της Επιτροπής δεν τις καταλαβαίνει, τις κρατικές επιτροπές. Εδώ ακούσαμε τον κύριο Μπαλτάκο που το είπε. Ότι ειδικά τις κρατικές επιτροπές δεν τις δέχεται και κάνει ό,τι μπουστάρει. Τι σημασία έχει, δεν είναι δεσμευτική απέναντι στο ΚΑΣ η εισήγηση της ΕΑ. Δεσμευτική δεν είναι. Δεσμευτική εκεί, δεν είναι, όχι. Στο ΚΑΣ, άρα τι. Ψάχνετε τη δικαιολογία και πάλι. Θα πρέπει να περιμένουμε, ρε Χρυσάνη, σου λέω. Θα πρέπει να πέσετε. Καλά. Βέβαια. Καλά. Γιατί όπως σωστά λέει στην ανακοίνωση του ΠΑΕ Άρης, την ανακοίνωσή τη. Ο κύριος Γεραπετρίτης έφτασε μέσα σε μια μέρα να κάνει τροπολογία για άλλες ομάδες. Αλίμονο αν βγάλεις ένα κίνηση χωρίς να αφήσεις. Δεν έγινε τροπολογία μέσα σε μια μέρα, Ρεσιτέριο. Σε μια μέρα μέσα έγινε. Καλησπέρα σας. Τα πρωταθλήματα του ΠΑΟΚ της ΚΑΠΑ19 είναι κανονικά. Γιατί αν υπάρχει πολιτιοκτησία, θα πρέπει να υπάρξει αφαίρεση βαθμών και εκεί. Κάποιοι λένε ότι ο ΠΑΟ είχε καλύτερη ομάδα, το δείξανε κάποιοι και προχθές. Λέει ο 6944. Μπράβο, φίλε. Προχωρημένη σκέψη. Ο 6944. Σωστό. Και πρόσεξε, και στην ΚΑΠΑ 19 έχει και βάση, γιατί σε εκείνα τα γήπεδα του Καλπαζίδη ήταν η ΚΑΠΑ 19. Έτσι. Στέριο. Όχι, δεν μπλέκεται. Μην μπλέκεται. Δεν παίζανε στην αυλή του Λεσσαλία, Χρύσανθε. Εκεί παίζανε. Δεν παίζανε εκεί. Σε αυτά παίζανε. Δεν παίζανε εκεί, Χρύσανθε. Στο δίπλα τέτοιο παίζουν. Έχω πάει. Έχω πάει στο Ξάνθη Άρης. Εκεί παίζουν. Ακριβώς πίσω από το Λεσσαλέ. Δεν γίνεται αυτό. Εκεί στο γήπεδο. Έχει 2-3 γήπεδα εκεί και παίζουν. Αυτά είναι τα γήπεδα που πήρε, υποτίθεται. Αλλά μην μπλέκεται, παιδιά. Παιδιά, όταν λέω. 17χρονα, 18χρονα, 19χρονα. Εκεί είναι άλλη φάση.
Εκεί αγωνίζονται και παίζουν τα παιδιά με στόχο να κάνουν το καλύτερο δυνατό. Και ο Πάο Κόντος ήταν καλύτερος από τους άλλους. Αλλά ότι τίθεται ένα θεματάκι, τίθεται τα ίδια γήπεδα αυτά τα συγκεκριμένα. Τέλος πάντων. Άρα δεν έφυγε ο Βέλεθ όπως μας έλεγαν για να πηγαίνει γρήγορα στην πατρίδα του. Αλλά γιατί πήρε περισσότερα λεφτά. Για να πάρει τίτλους όπως είπε και ο ίδιος. Και για τα δύο. Γιατί καταρχήν στην Αθήνα έχει απευθείας πτήση για Ταραγώνα. Κάτι που δεν έχει εδώ πέρα. Και ψάχνουν πάντα να βρουν κάτι να πιάσουν. Ρε φίλε, πάντα ψάχνετε να βρείτε και ζείτε σε ένα δικό σας κόσμο. Και ασχολείστε φυσικά μόνο με τον Άρη. Λέει ο Χρήστος. Ναι, μόνο εγώ. Στην Αθήνα υπάρχει και ειδικό σχολείο. Αν έτσι θέλει να πάει το κοριτσάκι που εδώ δεν υπάρχει. Και ειδικό ιατρικό team που εδώ δεν υπάρχει στο χωριό μας. Αλλά το κυριότερο απ' όλα είναι ότι δεν χρειάζεται να αλλάζει τρία αεροπλάνα για να πάει στη χώρα του. Παίρνει το αεροπλάνο και σε δύο ώρες είναι εκεί. Ξαναπαίρνει το αεροπλάνο, καθημερινά υπάρχει και σε δύο ώρες είναι πίσω. Τι να κάνουμε τώρα. Έχει απευθείας πτήση, ενώ έπρεπε να πηγαίνει Θεσσαλονίκη, Αθήνα, να ρυθμίζει τις δεν ήταν ο ίδιος ο τρόπος. Τι να κάνουμε τώρα. Και προφανώς μέσα στο συμβόλαιο και 20 τέτοια εισιτήρια. Η ΠΑΕΑ ΕΛ ανακοίνωσε. Και είναι, περίμενε, συγγνώμη, ναι. Και φυσικά πήρε και παραπάνω λεφτά. Βεβαίως πήρε και παραπάνω λεφτά. Του έδωσε 300.000 το χρόνο ο Παναθηναϊκός. Φυσικά πήρε και παραπάνω λεφτά. Εντάξει, δηλαδή ήμαρτον πια. Προφανώς όταν έφυγε ο Βιτόλο από τον ΠΑΟΚ να πάει στον Παναθηναϊκό, δεν έστειλε το ίδιο μήνυμα ο φίλος. Φυσικά είναι και τα λεφτά παίζουν, αλλά παίζουν και άλλα πράγματα. Τον προσέγγισε, να σου πω και ένα ακόμα πράγμα. Έχει Ισπανό τέτοιο ρε φίλε. Ισπανό τεχνικό διευθυντή. Ο οποίος είναι κολλητός κιόλας με τον μάνατζερ του. Ή πιστεύετε δεν παίζουν ρόλο αυτά. Τον πήρε ο Ρόκα τον μάνατζερ, Κουσίνιο. Έλα, αδερφέ μου, τι κάνεις και τα λοιπά. Φίλε, θα σε έχω εγώ άρχοντα εδώ πέρα και τα λοιπά. Όλα παίζουν ρόλο. Η Λάρισα. Η Λάρισα πούλησε τον Κρίστινσον στον Ολυμπιακό. Οριστικό. Οριστικό, βγήκε ανακοίνωση. Φοβερό. Εκτός χρηματικής αποζημίωσης των 400.000 ευρώ, λέει η ΠΑΕΑΕΛ. Ωραίο δώρο. Η Λάρισα θα έχει την απόλυτη προτεραιότητα είτε και με ελευθέρας είτε με μακροχρόνιο δανεισμό για την απόκτηση δύο ποδοσφαιριστών από την ΠΑΕ Ολυμπιακός. Μια χαρά. 400 είναι δύο παίκτες. Μια χαρά. Μια χαρά. Λαρισάρο, λέει. Αλέξαρος. Μπράβο στον Αλέξη. Ο οποίος χθες έχασε από τον Μελισανίδη σε δίκη. Είναι απίστευτο. Έχασε. Έχασε. Για συκοφαντική δυσφήμιση, νομίζω, ναι. Θεωρώ ότι θα είχαν και άλλες δίκες ο Κούγιας. Γιατί όταν φορτώνει, λέει αρκετά πράγματα, αλλά μόνο αν είσαι Μελισανίδης μπορείς να πας απέναντί του. Ένα στο συγκεκριμένο κομμάτι. Εντάξει, δεν μπορεί να πάει ο Νάστος στο δικαστήριο με τον Κούγια, επειδή είπε πέναλτι, πώς το είπε, της εξυγίανσης, μπράβο Νάστο, παιχταρά. Το πέναλτι της εξυγίανσης είναι μηνύσιμο. Ούτε μπορεί να πάει. Δεν εννοούσα τον παίχτη. Ούτε μπορεί να εννοούσα ότι δεν ήταν. Μπράβο Νάστο, παιχταρά, ωραίο πέναλτι της εξυγίανσης. Κάπως έτσι το είχε αναφέρει. Ναι, ναι. Εντάξει. Και για τον Βελίδη. Είναι διφορούμενα. Κοίταξε, όχι, κοίταξε. Όλοι καταλαβαίνουμε τι εννοεί, έτσι. Αλλά άμα πας στο δικαστήριο και έχεις τον Κούγια απέναντι, νομικά τώρα, έτσι. Θα σου βρει 15 διαφορετικούς τέτοιους ότι δεν εννοούσε αυτό. Μα δεν είναι. Όχι, την υπόλοιψή του τη σέβομαι. Εννοούσα την εξυγίανση ότι όντως η πραγματικότητα θα σου πει ότι ήταν. Δεν ξέρω. Δόθηκε το πέναλτι σωστά στο δικαστήριο. Βρίσκεται. Γιατί πιστεύεις δεν έχουν. Ή όχι πιστεύεις. Δεν ξέρεις ότι έχουν ακουστεί διάφορα τέτοια τερατουργήματα στα δικαστήρια. Με τελευταίο αυτό που είπαμε και το ντοκουμέντο, Στέργιο. Ότι πήγε ο άλλος σε δικαστήριο είναι η κατάθεση αυτή. Ότι τα 3 εκατομμύρια τα δώσαν στο ντοκουμέντο. Δεν βγήκε ο Βαξεβάνης να πει όχι, δεν τα πήρα. Ήμουν εργαζόμενος, είπε τότε. Και πώς έγινες μετά ιδιοκτήτης από εργαζόμενος. Λοιπόν. Θυμίζω τον διαγωνισμό για τα δύο κουτάκια Arena Rapid. Δεν τα πάρει ένας και τα δύο. Έτσι, δύο, από ένα. Δύο θα κληρώσουμε, δύο νικητές. FM και όνομα τεπώνυμο στο 54-222 τα μηνύματά σας. Έχετε ακόμα ένα μισάωρο για να μπείτε στην κλήρωση. Μαζί μας και ο μεγάλος διαγωνισμός των 4All Stores. 7 χρόνια λειτουργίας για τα πιο επιτυχημένα καταστήματα γρήγορης εξυπηρέτησης, όπου έχουν τα πάντα μέσα. Τα, έτσι, τα πάντα έχουν μέσα. Δηλαδή και βράδυ και αυτά, να ξέχασες να πάρεις γάλα, να πιεις καφέ, να φας κάτι, πατατάκια, τα πάντα, τα πάντα, τα πάντα. Ήδη σούπερ μάρκετ, οτιδήποτε, στα 4All. Οπότε, έχετε δυνατότητα να είστε μέσα στους 50 μεγάλους νικητές
και φυσικά να κερδίσετε το πολύ μεγάλο δώρο, ένα αυτοκίνητο Peugeot 208, αρκεί να επιλέγετε προϊόντα με τη σήμανση 7 years or all και φυσικά έτσι παίρνετε κουπόνι, το συμπληρώνετε, το βάζετε στην κάλπη εκεί και θα γίνει η κλήρωση. Για περισσότερες πληροφορίες μπαίνετε στο forallstores.gr. 50 μεγάλα δώρα, 50 μεγάλοι τυχεροί νικητές από τα Forall. Αφού ευχαριστήσω όσους μου στέλνετε μηνύματα με ευχές και χρόνια πολλά, είτε στα Facebook, είτε στα Instagram, είτε οπουδήποτε τέλος πάντων, ευχαριστώ πάρα πολύ, είτε μηνύματα είτε τηλεφωνήματα, να σας πω ότι σήμερα θα γιορτάσουμε φυσικά με τσιπουράκι, που είναι το καλύτερο για τους μεζέδες, κρυστάλλινο καθαρό προϊόν διπλής απόσταξης στο Θρακιώτικο Τσίπρο Εωθηνών, από τρεις ποικιλίες στα βγαίνουν της Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, προσεκτικά επιλεγμένα από αμπελόνες του Παγκαίου και της Μαρόνιας, με ή χωρίς γλυκάνισο, και Θρακιώτικο Ούζο 7, όσοι προτιμούν το ουζάκι, μαλακό γλυκό πιωτό ούζο με απαλό άρωμα παράγεται με την παραδοσιακή θρακιώτικη συνταγή. Ποτοπία Ινοπία Θράκης που είναι μαζί μας στη δεύτερη ώρα της εκπομπής. Πάμε στο break. Περίμενε, ρε φίλε, περίμενε. Τι έγινε. Περίμενε. Έχουμε και άλλη είδηση. Όχι, έχουμε και άλλους χορηγούς. Α. Επειδή τα θερμόμετρα βαράνε σαν τα πεντάρια σιγά-σιγά, δεν νομίζω κάποιος να έχει χαλιά στο σπίτι ακόμα στρωμένα, δηλαδή ή Μάρτον. Εντάξει, είναι η εποχή που αποθηκεύουμε όλοι τα χαλιά μας, αλλά καλό είναι να τα καθαρίσουμε πριν. Καθαρισμός χαλιών και στρωμάτων και παπλωμάτων και σαλονιών με υπολεργικά, οικολογικά, απορρυπαντικά, όλα αυτά από την CFD Carpets Κολοκυθάς. Συνέπεια και αξιοπιστία. Ακολουθεί τα CFD Carpets. Ένα τηλέφωνο 2310-762-164. Μιλάτε με τους ανθρώπους των CFD Carpets Κολοκυθάς, όσους σας κλείνουν ραντεβού και εντός 48 ώρων έχουν παραλάβει το χαλί ή το πάπλωμά σας από το χώρο σας. Και φυσικά, όπως κάθε μέρα μαζί μας και σήμερα, η πίτσα Mr. Gold 2-3-10-62-85-86. Καλείται από τη μία το μεσημέρι μέχρι τη μία τα ξημερώματα. Και η κορυφαία πίτσα έρχεται στην πόρτα σας με πολύ ταχύτητα, αλλά φυσικά στην καλύτερη ποιότητα, με πολύ μεγάλες προσφορές. Είτε μένετε κέντρο, είτε μένετε δυτικά, το αίτημά μου παραμένει για εξυπηρέτηση και στα ανατολικά. Και εμείς έχουμε δικαίωμα στην καλύτερη πίτσα. 2-3-10-62-85-86 και ρωτήστε τα παιδιά για τα πιάτα ημέρας από 2-80 ημερίδα. Πάμε, παιδιά! Συνεχίζουμε. Ακόμα... Τι έγινε? Έχετε ακόμα 20 λεπτά. 20 λεπτά. Αρένα Rapid, ο μεγάλος διαγωνισμός. FM κενό ονοματεπώνυμο. Δύο τυχεροί. FM κενό ονοματεπώνυμο Arena Rapid, αποστολή στο 54222, 62 λεπτά το ευρώ. Και βεβαίως ευκαιρία για όλους εσάς να ανεβείτε λίγο. Σας βλέπω λίγο πεσμένους. Δεν χρειάζεται. Έτσι. Τα πάντα, όπως είπαμε, προέρχονται από τον εγκέφαλο. Έτσι. Τα πάντα είναι εγκεφαλικά. Άρα, για να δούμε τι ακριβώς θα γίνει. Λοιπόν. Ηρακλή, να πούμε ότι επικοινωνήσαμε με τον Υπουργό, τον κύριο Καράγουλ, να μιλήσει στην εκπομπή. Είναι σε σκέψεις, δεν μπορεί. Θα μιλήσει αύριο. Βγάλ τον αύριο να του πω για το θέμα του Άρη. Βγάλ τον. Θα το βγάλω. Ναι. Λοιπόν, χθες έγινε το βράδυ μια συγκέντρωση σε γνωστό ξενοδοχείο της πόλης. Μαζεύτηκαν μέλη της και ανώλευκης οικογένειας, παράγοντες, επιχειρηματίες κτλ. Με την πρωτοβουλία του κυρίου Καραόγλου και κάποιοι θεσμικοί εκπρόσωποι του Δήμου κτλ., βουλευτές κτλ. Συζητήθηκε το θέμα της νέας εταιρικής ταυτότητας. Ωραίο αυτό, έτσι θα το λέω, Στέργιο. Αφημίνε, κόσμο. Στεριό, blink blong. Πάρε το φιλαθλητικό εσύ στο βόλε και τα ξαναλέμε. Άντε τώρα. Δεν μιλάμε. Και στο handball. Ναι. Και στο γυναικείο ποδόσφαιρο. Άγιοι τώρα. Τη Ολυμπιάδα πήρατε. Μετέδιδα κάποτε Ολυμπιάδα, φίλε. Τι στο Time Channel. Πριν 20 τόσα χρόνια. Πατρών. Γυναικείο ποδόσφαιρο. Πατρών. Όταν ξεκίνησε. Ολυμπιάδα εδώ ήταν η καλύτερη. Ολυμπιάδα 96, ναι. Έπαιρνε τα πρωταθλήματα όλα. Και πήρε στο Αφημί. Λοιπόν, τέλος πάντων. Συζητείται λοιπόν αυτή η απόκτηση mm-hmm. της νέας εταιρικής ταυτότητας από την ομάδα της Τρίγλιας, να το πούμε, η οποία προφανώς και ο άνθρωπος, ο κύριος Ευγενίου, νομίζω, Χρύσανθε. Στην Τρίγλια, ναι. Φίλος μου, νέος στράτος, τι θες. Λοιπόν. Φόλαριανός μέλος, διοίκηση του Άρη. Σωστό, θέλει ένα χρηματικό ποσό για τα λεφτά που έχει βάλει τόσα χρόνια στην ομάδα, λογικό είναι. Αυτό το αφημί θα πάρει τελικά. Ναι. Δεν έπεσε η Τρίγλια. Αφού θα γίνει σύντμηση. Τι θα γίνει? Σύντμηση. Να σας μάθω και καμιά ελληνική λέξη καινούργια, γιατί είστε γκάγκες. Λέτε. Από ποιο προκύπτει η σύντμηση, ξέρεις? Από ποιες λέξεις? Αναδιάρθρωση. Από ποιες λέξεις? Από το συν και τέμνο. Μπράβο, Κώστα. Σωστά, έχεις διαβάσει. Λοιπόν, θα γίνει σύντμηση. Λοιπόν, θα γίνει σύντμηση. Πολλές συντιμήσεις έχετε κάνει. Και όμως η Τρίγλα εκεί που ήταν να πέσει, ναι, θα ανεβεί και η κατηγορία. Γιατί ήταν να πέσει από τη Football League 2.
Αν γίνει αυτό το ένα βόρειο νότιο. Θα γίνει όμιλος. Super League 2. Ναι. Και θα παίξει Super League 2. Πώς θα γίνει σαν αυτό. Σαν Ηρακλή Τρίγλια. Ο Ηρακλή Τρίγλια. Και στη Δέλτα. Ο Τρίγλιερακλή. Δηλαδή θα είσαι. θα είσαι ένα. Στη Δέλτα είναι άλλο. Εκείνο είναι του Γάμα Σίγμα η ομάδα. Αν θέλει να την κρατάει. Στη Δέλτα ποιοι θα πέσουν. Εσύ. Σύντομα με τα χρέη. Ποια Δέλτα, ποιοι να πέσουν. Δεν θα πέσουν αφού θα γίνει είπαμε, αναδιάρθρωση. Ποιοι θα μπουν στη θέση αυτών που ανεβαίνουν. Οι περισσευούμενοι, ξέρω εγώ. Δεν τα ξέρω. Εδώ έχω μπερδευτεί με τον μπάσκετ, μου πει και του ποδοσφαίρου να βγάλω. Μάλιστα. Λοιπόν, anyway, ο Ηρακλής θα παίξει Super League 2 αν γίνει αυτό το deal. Δηλαδή θα είναι Super League 1, Super League 2 και μετά που θα πηγαίνουμε. Μπορεί πουθενά, ξέρω εγώ. Στη Βάρκα με ελπίδα. Πού θα πηγαίνουμε μετά. Δεν ξέρω. Στη Football League. Τις στολές που έκανε ο Σμυρναϊκός Βαθυλάκου, τις είδες. Πολύ ωραίες. Ξέρεις ποιος έκανε. Ποιος. Ο Πέρι. Όντως. Ναι, ρε φίλε. Περικλή Σαμαρά, τι Πέρι καρέκλα, Πέρι καρέκλα, φουτμπαλέρα καρέκλα. Μιλένε το ξέρει, με χορηγό, Κορνίλιο, είδα καλά. Με Κορνίλιο χορηγό. Τέλεια, έκανε τα ίδια αυτά. Σου έχουμε δώσει δηλαδή το καλύτερο team. Ο center for του Σμυρναϊκού δουλεύει στον Κορνίλιο. Ο Γιάννη. Ο Μάκη. Ο Μάκη με. Λοιπόν, πρώτη εδώ. Α, στον Κορνίλιο, εγώ νόμιζα στον Περικλή. Σε παγκόσμια αποκλειστικότητα. Πρώτη εδώ. Η αποστολή του ΠΑΟ για το μάτς με τον Παναθηναϊκό. Κούραση. Έξω ο Πέλκας. Το φάγα το παιδί. Έξω ο Κρέσπο και ο Ζαμπά φυσικά. Έξω και ο τιμωρημένος σε Σίτι. Έξω και η Ντόγκλας Μίσης. Και έξω και ο Πόντους Βέρμπλουμ. Μέσα ο Βιερίνια. Έλα ρε φίλε. Έλα ρε αρχηγέ. Συγγνώμη, ο Βέρμπλουμ γιατί είναι έξω. Τι κάνει ο Βέρμπλουμ. Εγώ νομίζω ότι είναι εντολή διοίκησης. Μην τον βλέπεις καθόλου. 800 αρέας όμως. Πόσο. Ένα 200. 1,5. Ένα χρόνο, παιδιά. Ενάμιση. Ένα χρόνο. Ένα χρόνο. Ακόμα ένα χρόνο. Ναι. Ακόμα. Έπαιξε φέτος. Έχει να παίξει από το Δεκέμβριο του 18. Επικοινωνία. Από το Δεκέμβριο του 18, ε. Πόρε, φίλε. Είναι το μάζι με το λεβαδιακό στη Λιβαδιά. Τι τζόκερ είναι αυτό. Ο Πόντος. Τριπλό τζόκερ. Τι τζόκερ είναι αυτό, πραγματικά. Δηλαδή αυτός πήρε 2,5 εκατομμύρια σε 1,5 χρόνο. 1,5 εκατομμύριο κόστα αφορολόγητο. Το χρόνο. Δεν πληρώνει τίποτα εφορία. Ο ΠΑΟΚ την πληρώνει την εφορία. Το ξέρω, το χρόνο. Πόσο είναι, 40, είναι παλιό συμβόλαιο. Σπίτια, αυτό. Αυτοκίνητα, αεροπορικά. Περίμενε, 40% φορολογία. 1,5 εκατομμύριο και βάλε και 40% φορολογία που είναι παλιό συμβόλαιο. Ναι. 2%. Φέτος το 20. Φέτος το 2%. 2%. Το ανοίξαμε αυτή την παρένθεση. 2%, περίμενε. Εισιτήρια. Ναι, εντάξει, φαγητά και τέτοια, αυτοκίνητα. Πανόραμα σπίτι που το είδε η κυρία Βέρμπλου με άλλα. 100 φορές για να δει το σπίτι. Δηλαδή 2,5 εκατομμύρια το χρόνο. Και κάθεται. Πώς να μην έχει βάλει 150 ο άνθρωπος. Και κάθεται, ναι, και κάθεται. Oh. Το λάθος για τον ΠΑΟΚ δεν ήταν ότι έδωσε τα χρήματα αυτά στο Βέρμπλου, γιατί ήταν μια πολύ σημαντική μονάδα τη ΣΕΚΑ Μόσχας επί 4 χρόνια. Oh. Το λάθος του ΠΑΟΚ ήταν ότι αφού είδε τη διάθεση του Βέρμπλουμ να δει πού θα βρει αλλού ομάδα σε καμιά Αγγλία, σε καμιά Γερμανία, σε καμιά Ισπανία. Τότε λες. Και άφησε τον ΠΑΟΚ τελευταία επιλογή. Εκεί έπρεπε ο ΠΑΟΚ να την ψαγουλευτεί και να πει: αδερφέ, καλή επιτυχία στην Premier League. Άμα εμείς θα βρούμε άλλον. Ναι. Εμείς θα βρούμε άλλον. Το ότι ο ΠΑΟΚ τον περίμενε και τον ξαναπερίμενε και περίμενε και τρέχαν οι μεσίτες όλες τις πόλεις πανικόβλητοι. Την κυρία Βέρμπλουμ να βρουν το σπίτι, όχι έτσι. Γυμναστήριο να έχει και αυτό και αυτό κτλ. Ξαναλέω. Με βάση το βιογραφικό του, την παρουσία του Τζεσικά κτλ. Δεν ήταν λάθος επιλογή ο Βέρμπλουμ εξ αρχής. Αλλά όταν το θέμα στράβωσε. Δεν τον ήξερε και... κανείς. Κανείς λάθος, φίλε. Διεθνής με τη Σουηδία ήταν. Ήταν σταθερά Τζεσικά δες χρονιές του. Και να κόβει και να μαρκάρει και να σκοράρει και εντάξει, όλα τα έκανε. Τζεσικά. 1,5 φίλε δεν. Λοιπόν. 2,5. Ναι. Πασχαλάκη Ζίβκοβιτς. Περίμενε, έχει σύλληψη. Να πω την αποστολή. Ναι, σωστά, έχεις δίκη. Πασχαλάκη Ζίβκοβιτς. Ροντρίγκο Μάτος, Σίγκασον Βαρέλα, Μιχάη Μιχαηλίδης. Γιαννούλης Βιερίνια. Μαωρίσιο Ελκαντουρί Τσιγκάρας. Μπίσης Βαραλάμπρου, Λιμιός Στόχ, Σβιντέρσκι, Ακπομ Τζόλης. Τα παιδιά του ΠΑΟΚ που θα κληθούν αύριο να πάρουν μία νίκη για να παραμείνουν στο μείον 2 από την ΑΕΚ. Νομίζω ότι θα κερδίσει τον Όφη. Μια που γίναμε 44 χρονών, μπήκαμε. Σύλληψη 44χρονου καθηγητή για σχέσεις με 15χρονη μαθήτριά του. Εντάξει. Πατέρας δύο παιδιών κτλ. Τι εντάξει. Μην τα διαβάζεις αυτά. Σίγουρα, ανακοίνωση είναι. Το ξέρω. Συνελήφθη, φίλε. Μετά τι μην τα διαβάζω. Μετά από καταγγελία της μάνας. Ευτυχώς. Δηλαδή, τι είναι αυτό τώρα. Τι είναι αυτό. Το στέλνει στο παιδί στο σχολείο. Ναι. Μπόμπο! Ναι. Γυναίκες φωτογραφίζονται γυμνές επιπληρωμή σε κεντρικά σημεία της Αθήνας. Αυτό ναι! Γιατί οι δικές μας μόνο εδώ στην τράπεζα έχουν κάνει την τράπεζα την καημένη
περνάς και βλέπεις 18 influencer, Κώστα. Στην Εθνική, εδώ το νεοκλασικό. Τι βλέπεις 18? Influencer. Δεν το ξέρω. Σειρά παίρνουν. Φωτογραφίες εδώ στο εκεί... νεοκλασικό δίπλα μας. Και εδώ. Κάνουν αχ καλέ και τέτοια. Ναι, αχ καλέ, πόδια, παπούτσια. Την έχουν ρημάξει την τράπεζα. Ναι. Την Εθνική. Στα λαδάδικα. Εγώ που είμαι, ρε, να πάρω ένα πακέτο Arena Rapid να πάω. Και εδώ δίπλα στο 2, τι είναι εδώ δίπλα. Και εδώ, και εδώ, και εδώ. Αλλά κάτι η είναι, τράπεζα έχει πιο πολύ πέρασει. Γιατί δεν με φωνάζετε εκείνη την ώρα, ρε. Είναι εκεί, εκεί, όνε και τα λοιπά. Κώστα, έχει πάρει τα Arena Rapid και έχει φύγει. Είδα μια φορά την Τούνη που έβγαζε εκεί. Σύμφωνα με την εφημερίδα Εσπρέσο, γυναίκε νεαρή ηλικία φωτογραφίζονται γυμνέ σε πληρωμή. Στο κέντρο της Αθήνας, ναι. Μπροστά στα έκπληκτα μάτια των περαστικών, αυτές οι εκφράσεις πολύ μου αρέσουν. Έκπληκτα ή κάπως αλλιώς. Ναι. Γουρλωμένα. Οι συγκεκριμένες φωτογραφίες διακινούνται σε χρήσεις του διαδικτύου που πληρώνουν προκειμένου να δουν τα νερά κόκκινα και γυμνάσια σχετικά σημεία της πόλης. Οι φωτογραφίες που κυκλοφορούν είναι από πολυσύχναστους δρόμους του κέντρου όπως η Ερμού, το Μοναστηράκι αλλά και εμπορικά κέντρα. Μάλιστα. Συγχαρητήρια. Να ξέρουμε τι γίνεται και γύρω-γύρω, ναι. Κώστα. Να είμαστε ενημερωμένοι. Τι μας ημερώνει δεν ξέρουμε. Λοιπόν. Η Κύπρος θα έχει βαρ από τον Δεκέμβριο. Η Κύρπος. Με Βιερίνια στο ντέρμπι κόντρα στον ΠΑΟ. Μεγάλη τι το λες και ντέρμπι, ρε παιδιά. Ντέρμπι είναι, ρε. Τι ντέρμπι. ΠΑΟ Παναθηναϊκός είναι, ρε. Εσύ στην ομάδα είναι ντέρμπι. Ντέρμπι είναι. Μα και πριν ήταν, ρε παιδιά, πάντα ντέρμπι. Και πριν, και πριν, εντάξει. Πάντα ντέρμπι είναι. ΠΑΟ Παναθηναϊκός είναι το ρώτηκε να λέμε. Μάλιστα. Λοιπόν, ντέρμπι. Για Ηρακλή τα είπαμε. Τα είπαμε. Για μπάσκετ, για μπάσκετ θα πείτε τίποτα. Οι μετοχές χρήσανθε τι γίνεται. Οι μετοχές. Πίκι πίκι πόκο πόκο. Οι μετοχές εδώ και 20 μέρες Κώστα έχει επέλθει συμφωνία. Και πού είναι. Αύριο ξαναρίζει. Θα το δει. Σύντομα. Λεφτά. Τι λεφτά. Θέλει και λεφτά η ομάδα για να το τούτ. Δηλαδή. Διαλάτε, διάβασα, φωνάζετε και δώστε. Διάβασα κάπου μια δήλωση του Χρήστου του Γαλιλαία και πολύ σωστά την είπε. Ναι, ναι, τι. Εντάξει, μετοχές. Να δοθούν οι μετοχές και όντως είναι ένα ζήτημα. Ναι. Το θέμα είναι τα λεφτά. Δόθηκαν οι μετοχές, ωραία. Μετά. Ναι, από τη στιγμή που παίρνω τις μετοχές, ναι. Προφανώς θα έχω και κάποιο πλάνο για λεφτά. Α, μπράβο. Ωραία. Και πρέπει να το πω εγώ σε ένα το πλάνο. Άρα περιμένουμε το. Όχι, θα το πει στη Γενική Μάμα Συνέλευση. Μα δεν έχω λεφτά και παίρνω τις μετοχές, τι να το κάνω. Θα το πει στη Γενική Συνέλευση, είπε. Ρε φίλε, άμα εγώ παίρνω τις μετοχές και δεν έχω λεφτά, τι θέλω να πέσει στο κεφάλι μου μετά το, ναι. Το χρέος. Λοιπόν. Άμα ήταν το άφηνα στο Γουλιέλμο, να πέσει το δικό του το κεφάλι. Γουλιέλμε. Αντί να πούμε μπράβο, συγγνώμη, αντί να πούμε μπράβο σε αυτούς τους ανθρώπους οι οποίοι δραστηριοποιούνται και προσπαθούν να σώσουν αυτά που δεν σώζονται. Ωραία, ναι, λέμε. Τους λέμε κιόλας τι πλάνο έχεις και πού είναι τα λεφτά. Καλά, δεν πρέπει να ρωτήσει ο κόσμος. Πού να ρωτήσει ο κόσμος. Εντάξει. Σε ποιον να ρωτήσει ο κόσμος. Στον πλάνο. Ποιο, θα το πει στη Γενική Συνέλευση. Όπως πάει στον Εραστεχνιάρη. Περιμένουμε στον Ερασιτέχνη πάει. Δεν το πάει στον Κούσκε και στον Τζαλτίδη. Περιμένουμε τη Γενική Συνέλευση λοιπόν. Αυτό μου λες. Και αυτό λέω και εγώ. Δεν ξέρω ακριβώς τι σημαίνει. Εγώ το βλέπω απ' έξω και λέω. Ξέρεις, δεν ασχολούμαι τόσο πολύ με το συγκεκριμένο ζήτημα. Βλέπω 18 ανθρώπους οι οποίοι σε μια καταχρεωμένη ομάδα προσπαθούν να βρουν λύση. Περίμενε. Sorry, διαβάζω μήνυμα. Δεν είναι αυτό που λες. Ο Βέρμπλουμ και ο Σούγκρεν. Πρέπει να είναι οι καλύτεροι πελάτες της, πώς το λένε, κάρπες, της EFD. Τα παλτά. Λοιπόν. Λέει 972. Αντί να πούμε λοιπόν στους ανθρώπους αυτούς ένα μπράβο, λέμε τι πλάνο έχετε. Κανένα πλάνο δεν έχουμε. Εσείς τι πλάνο έχετε που φωνάζετε απ' έξω μόνο. Καλά, δεν πρέπει να ανησυχεί και ο κόσμος όμως. Στο φινάλε ο κόσμος δεν είναι διοίκηση. Υπάρχει κόσμος που ανησυχεί. Δεν διεκδίκησα εγώ να γίνω διοίκηση, ρε φίλε. Εσύ διεκδίκησες. Υπάρχει κόσμος που ανησυχεί και υπάρχει κόσμος που παραδοσιακά το μόνο που κάνει είναι κριτική. Το μόνο σίγουρο είναι αυτό. Εντάξει. Αυτό το ξέρουμε εκ πείρας. Ό,τι και να δεν γίνει. Πάει, και άντε πάει και αυτοί που πάνε στο γήπεδο και τα λοιπά και πληρώνουν διαρκές και συμμετέχουν δηλαδή. Γιατί με τα λεφτά του κόσμου γίνεται στον μπάσκετ η φάση. Υπάρχουν και άνθρωποι οι οποίοι βλέπω κάτι ο άλλος μένει στην Κολομβία. Και κρίνει τις αποφάσεις του Αρβανίτη, του Αρβανίτα, του Αρβανίτη, Αρβανίτα, του Καρυπίδη, του Ισαβίδη, Αρβανίτα, του οποιοδήποτε. Εντάξει. Δρακόπουλα, Δρακόπουλα. Λοιπόν. Για τον μπάσκετ του ΠΑΟΚ ετοιμάζονται πολύ μεγάλα πράγματα. Αυτά που θα γίνουν. Σύντομα ξεκαθαρίζει. Όχι, δεν λέω εγώ σύντομα ξεκαθαρίζει. Είπα, ετοιμάζονται μεγάλα πράγματα, είμαι ακριβής. Ναι, ναι. Αυτά που θα γίνουν δεν τα φαντάζεστε. Τι αράχνη είναι αυτή, ρε. Αράχνη με εξωγήινη όψη εμφανίστηκε στα Τρίκαλα. Τρόμος και πανικός. Εντάξει. Ναι, έχει ουρά. Χαλάσατε το φετφαντζίδι. Έχει ουρά, δες λίγο. Έχει ουρά, δεν είναι. Δεν αρά, ποντικός. Να, ο ποντικός. Λοιπόν. Του φετφαντζίδι. Χάλασε το φετφαντζίδι. Πάντα λεφτά. Μας φάγατε, πάντα λεφτά. Πάει το μπαν. Πάει το μπαν. Με αυτά τα λεφτά θα πληρώνω το μπαν. Καλά. Πάει το μπαν, στεριό. Για μία ακόμη φορά θα ξεφτυλιστείτε. Ναι. Γιατί πάντα αυτό γίνεται. Μακάρι. Βρίσκεται το εύκολο και λέτε, α, με τα λεφτά του φετατζίδα θα πληρώσει. Ναι. Δεν κατάλαβα. Και με τα λεφτά του φετατζίδα θα πληρώσει. Δεν είναι δικό μα. Δεν είναι δικά μα λεφτά. Είναι δικά σα. Είναι αυτό λέμε. Άρα γιατί. Τώρα, γιατί, λοιπόν, γιατί εξανίστασε τώρα, δηλαδή. Γιατί τώρα με το πληρώσει χωρίς τα λεφτά του φετατζίδι. Ναι. Θα ξεφτυλιστείτε όσοι λέγατε με τα λεφτά του φετατζίδι. Μπράβο του. Μπράβο του, μαγκιά του. Και θα έχει πληρώσει πάλι
διπλάσια και τριπλάσια και θα λέμε «Α, καλέ και τσιγά, δώσε κι άλλα», θα λέμε μετά. Εγώ διαβάζω, δεν ξέρω αν ισχύουν τα ρεπορτάζ ή όχι, ναι, αν έχουν βάση ή δεν έχουν ή έχουν μικρή βάση, ότι ο Άρης πάει να γίνει αναστολή της ποινής επικαλούμενος στον κορονοϊό. Δεν ισχύει. Να ζητήσει κάτι τέτοιο, ε. Δεν διαβάζω το ζήτησε. Όλο ένα και περισσότερο. Εντάξει, οκ. Okay. Για να το λες, έτσι θα είναι. Άμα τώρα αναστολή, όχι, θα το πληρώσει. Θα το πληρώσει. Τους τέσσερις αυτούς. Αλλά πρέπει να βρεθεί ο τρόπος, ξαναλέω. Έχει κολλήσει το συγκεκριμένο κομμάτι. Ο Καρυπίδης λέει ότι τα έχει έτοιμα τα χρήματα, αλλά δεν μπορεί. Κόστα και να μην μπορείς, ναι, δεν μπορείς. Να θες να πληρώσεις. Ναι, θες να πληρώσεις την εφορία μου. Μπορείς να πεις να την πληρώσεις. Χρήσανε 200 δισεκατομμύρια να είχα τη δικιά σου εφορία. Ωραία, του κούσει. Του κούσει θα την πληρώνω. Δεν μπορείς. Την έχω, δεν την έχω πληρώσει όλοι, απίστευτο. Όχι, με τους δικούς σου κωδικούς. Όχι με τους δικούς του. Δεν μπορείς, όχι. Με τους δικούς σου κωδικούς. Όχι, δεν μπορείς. Με τους δικούς του δεν μπορεί. Ακριβώς. Εγώ την πλήρωσα πάντως και μου έστειλαν και email, παιδιά. Και αν είσαι σε εταιρεία και την πληρώσεις, θα έρθει ο άλλος ο μέτοχος της εταιρείας ή κάποιος άλλος από όλες αυτές τις περίεργες καταστάσεις και θα σου πει ή την πλήρωσες. Για ποιο λόγο. Για ποιο λόγο. Θα μου πουλούσε ο Κώστας Κούσης το μηχανάκι του έναντι 20.000 ευρώ. Σε σένα. Σε μένα. Ή σε μένα. Όχι, σε μένα. Όχι, σε σένα. Όχι σε σένα. Θα το έδινα τα 20.000 στο χέρι. Θα έπαιρνα εγώ το μηχανάκι. Εδώ δεν μιλάμε για μηχανάκι 20.000 μηχανάκι... στο χέρι. Και δεν υπάρχει χέρι εδώ πέρα. Δεν υπάρχουν τράπεζες, χαρτιά που θα πάνε στη FIFA κτλ. Δεν είναι τόσο απλό όσο το λέτε όλοι εσείς οι ξυπνάκηδες στο συγκεκριμένο κομμάτι που λέτε να μπορεί να πληρώσει. Να γράψει η παλιά ΠΑΕ στη νέα το ορίσιο. Δεν να μπορεί, δώσει είναι η υπεκαθάριση. Δεν, δεν ανήκει στην παλιά ΠΑΕ το ορίσιο. Ανήκει στο ΙΚΑ. Έχει παλιά ΠΑΕ. Έχει... Ποιο φυσικό πρόσωπο πάει, υπάρχει κανένας εκεί πέρα. Υπάρχει βέβαια. Πώς να λένε. Με λίγα λόγια, παιδιά, ξέρετε τι έχω καταλάβει. Ότι οι ομάδες μας τα έχουν κάνει χαμετυπίο. Και ψάχνουμε τζάμπα να βρούμε. Κάνεις λάθος. Οι κυβερνήσεις το κάνανε, Κώστα. Αυτό που δώσαν το δικαίωμα στις ομάδες. Ναι. Ναι, το δώσαν στον Άρη, μπράβο, και στον ΝΑΕ και ναι, τα λοιπά. Να μπαίνουν, να παίρνουν άλλο αφημί. Α, να σβήνουν αυτό τα παλιά χρήματα. Αλλά αυτός είναι ένας ελληνικός νόμος που δεν ισχύει μόνο για τις ποδοσφαιρικές αγορές. Είναι για τις εταιρείες όλες. Είναι για τις εταιρείες. Σωστό. Το θέμα στην Ελλάδα και είναι. Και δεν μπορεί να τον πάρει πίσω. Γιατί έτσι τελειώνει την οικονομία. Φυσικά. Φυσικά. Αυτό είναι. Και βρέθηκε ένας τρόπος να χαριστούν χρέη στον Άρη, στον ΠΑΟΚ βρέθηκε ένας άλλος τρόπος. Να πληρώσει 11 εκατομμύρια. Δεν τα πλήρωσε όλα. Στην ΑΕΚ βρέθηκε ένας άλλος τρόπος, 210. Αλλά μονίμως μόνο ο Άρης εκεί που βρίσκεται ο τρόπος μετά από 5 χρόνια, 10 χρόνια βρίσκεται κάτι άλλο για να το πάρεις. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Από τη στιγμή που υπήρξε νέα ΠΑΕ και νέος ιδιοκτήτης, με 0 χρέη, δεν μπορείς να του λες τώρα απλήρωσε και τα παλιά. Δεν υπάρχει πουθενά αυτό. Mm. Πρέπει να κάνουμε κλήρωση για τα δύο κουτάκια Arena Rapid. Λοιπόν, Χρήστατε. Ναι. Είχαμε αρκετή συμμετοχή. Ωραία. Ένα νούμερο αρχικά, μάλλον δύο, από το 1 μέχρι το 14. Το 11. Ωραία. Και το 1. Μπράβο, ρε. Γιατί, ρε φίλε. Μπορεί να θέλει να επιβραβεύσει τον πρώτο, το πιο γρήγορο. Σωστός. Δεν πάει έτσι, αλλάζουν αυτά. Να τα μπερδέψεις. Λοιπόν, όχι, μπερδεύονται αυτόματα, δεν είναι με το ποιος έστειλε πρώτος. Λοιπόν, το, ναι, ένα κουτάκι. Ένα κουτάκι. Ο φίλος μας ο Σάκης. Σάκης. Για τρελό σεξάκι, νάτος. Ο 646. Έλα ρε Σάκη, σεξάκι. Και ο δεύτερος, ο φίλος μας ο Γιώργος. Γιώργος. Ο 6985. Γιώργος, καλησπέρα παιδιά. Μπορεί τα παιδιά να μην έχουν θέμα με τα όνοματά τους. Εμείς, επειδή κάποιος μπορεί και να έχει. Ναι. Εντάξει, οκ. Γιώργος λοιπόν και Σάκης. Θα αναμειωθείτε από τη Μαριλίζ εντός των επόμενων λεπτών πώς θα παραλάβετε το δώρο σας. Και όταν θα έρθετε, Κώστα, να το παραλάβετε το δώρο, Κώστα, τα κουτάκια. Να το ειστείς από τη Μαριλίζ. Κατευθείαν, τι γίνεται εγώ. Τι ο Σάκης είμαι. Ο Σάκης είμαι και τα λοιπά. Όχι, το κεφάλι κάτω. Ναι. Εντάξει. Όχι να κάθεται έξω από την πόρτα. Έξω την πόρτα και να το σκέφτε. Εντάξει, οκ. Δεν θα το σκεφτείτε. Παιδιά, 2020 έχουμε. Τι ντρέπομαι. Εδώ άλλος. Εντάξει. Δεν είναι όλοι άνθρωποι ίδιοι. Μην το βλέπεις αρνητικά. Ναι. Σωστό. Λοιπόν. Μην αυτά. Μην είσαι στη νύχτα από τα 15 σου και αυτό. Α, ναι, και αυτά και Κώστα και τέτοια. Λοιπόν. Και ντρέπεσαι να μιλήσει τη μαμά σου, ας πούμε. Λοιπόν. Εγκλωβισμένοι Σέρβοι τουρίστες με κορονοϊό. Φοβερά πράγματα γίνονται. Καραντίνα και Καλαγεντική. Κανταρίνα. Τώρα είναι καλή Σέρβοι. Έχουμε χρόνια έτοιμο με τους Σέρβους. Ναι, οι Βρωμιάρες. Ένα νερό παίρνουν και μια σαλάτα. Ναι, και πού? Δεν έχει. Δεν έχει ξενοδοχείο Καραντίνα, η Χαλκιδική. Ας βάλουμε το δικό μου, να κάνω ένα ξενοδοχείο. Πώς το δίνεις? Καταρίνας. Παιδιά, έχει δει, έχουν δίκιο σε αυτό, είδες. Από τους 36 χθες, οι 20 ήταν Σέρβοι στον Προμαγώνα. Αυτοί δεν κάνουν εξετάσεις επάνω. Χαμός γίνεται.
Και άντε πες, δηλαδή έρχεσαι, ας πούμε, έχεις βήχα πυρετό και πας διακοπές. Δηλαδή, δεν έχεις. 420, δεν έχεις. 420 εκατομμύρια. Είσαι ασυμπτωματικός. Ναι. 420 εκατομμύρια ο τζίρος πέρσι των Σέρβων τουριστών. 420 εκατομμύρια. Άσε τώρα. Τους βλέπω. Παίρνουν δύο σάντους, τέσσερα άτομα. Άσε τώρα. Και εμείς πάμε και λέμε μία μερίδα γύρω για μένα, μία μερίδα γύρω για τον άλλον. Μια σαλάτα στη μέση, 10 πίτες. Το μωρό, πάρε και ένα σάντους το μωρό. Άσε τώρα. Και μετά με δύο σάντους, τέσσερα άτομα. Και μετά ταΐζουμε τις γάτες. Και μετά ταΐζουμε τις γάτες σε σουβλάκια, κρίζατε. Έρχονται πολλοί και ανέκαθεν ήταν στήριγμα για τα τουριστικά εδώ. Έχουν πάρει σπίτια πολλοί από αυτούς εδώ πέρα. Και έχουν πάρει και σπίτια πολλά. Με τον τρόπο που είπες, θέλετε. Δώ στο σπίτι, πάρω 80, πόσο, 5 χιλιάρικα το πούλησα. Δεν το ήθελα, δεν μπορούσα, ύφεση. Από τότε εμείς από τη Μηχανιώνα που παραθέριζα, θυμάμαι που ερχόντουσαν και λέγανε. Στη Μηχανιώνα σόμπα, σόμπα, σόμπα. Στην Μηχανιώνα σόμπα, παραθέριζες, σόμπα, σπίτι. Οι Σέρβοι. Με τα Γιούγκο, με τα Γιούγκο. Οι Σέρβοι πηγαίναν στην Κατερίνη, Κώστα. Όχι, στην Κατερίνη πιο μετά. Τώρα εγώ σου λέω το 85, 87. Στη Μηχανιώνα. Ναι. Αυτά. Που η Μηχανιώνα ήταν τότε τουριστικό μέρος και διαλέξαν να γίνουν ψαράδες οι άνθρωποι. Χρήσανθε. Το ξέρω, Κώστα. Που ήταν η καλύτερη παραλία. Ωραία. Τότε, λοιπόν. Άντε, κλείνουμε. Και περνούσαμε τα Γιούγκο και λέγανε σόμπα, σόμπα. Δύο η ώρα στις ιστορίες πάλι. Ναι, ψάχνα σπίτι, ρε. Εντάξει. Λοιπόν, τα λέμε, γεια σας. Αύριο πάλι.